Ο Καρυπίδης με τον Ιβάν είχαν μια συνεργασία και έχει ένα άνοιγμα. Ο Καρυπίδης προς τον Ιβάν. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Τι πώς. Να βοηθήσει. Μετά έκανε άνοιγμα αλλού ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης, λοιπόν, είναι να πάει ή στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί αυτοί οι δύο τώρα είναι σύμμαχοι. Μάλλον ο ΠΑΟΚ. Ποιος θα πάρει την εξουσία. Ποιος θα πάρει την εξουσία. Έτσι. Και τίνει να πάει προς τον ΠΑΟΚ. Το λέω εγώ σε σένα. Ναι. Και γίνεται τέτοιο μαγείρεμα. Άμα γίνει, λες. Ναι. Στον Ηρακλή τον πήρε, πάει, τον έχει κόμμενα, πάει τελείως. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι. Ρωτάω λοιπόν τους Αργιανούς, τους τροβοστόμινες. Με τον Άρη, πώς θα νιώσουν αν από πάνω φοράν κίτρινα και τα σόβρακά τους είναι ασπρόμαυρα. Επειδή ο Ιβάν θέλει να έχει ομάδες και όχι ενώσεις, γιατί πλέον με τις ομάδες θα δημιουργηθεί ισχυρή κατάσταση. Και αυτό σωστό που λες. Καλά, περνάω την τάξη. Απάντησε μου τώρα. Λοιπόν, εάν το κάνει αυτό με τον. Με τον Άρη. Με τον Άρη, ναι. Που πιστεύω και ετοιμάζεται και ο Μπέος, λέει, να ανακατευθεί. Και ο Μπέος εξαγωνιστικά. Μάλιστα. Ναι, εξοδιοικητικά. Ο Κόντε με τον Άρη. Αυτοί που γαβγίζουνε. Ναι. Πάντως, εγώ ξέρω ότι το κάνει. Εσύ σαν Τζόρνταν. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Δεν σε χαλάει. Πάει μέσα στον Ηρακλειδέα. Ο αρχηγός θα είμαι εγώ. Ποιος? Ο αρχηγός θα είμαι εγώ. Πολύ ωραία. Γιώργο, Ασλαμά μετά, ναι. Σαν Ηρακλή, μεμονωμένα και πάμε στον τέρμι Παναθηναϊκό Σάι. Πριν δύο μήνες τι είχαμε πει. Να ακούσουμε. Γιατί όπως λέει και ο Τζόρνταν, και σωστά έχει δίκιο, τα είπαμε και τα λοιπά. Πριν δύο μήνες τι είχαμε πει, δεν πούμε το πει στον αέρα. Που επιέκραζε η αυτόνομη στο μάτς του μπάσκετ εκείνο επί ένα ολόκληρο παιχνίδι το Σαββίδι. Πριν 1,5-2 μήνες, αν θυμάσαι. Και έφαγε ο Ηρακλής τιμωρία δύο αγωνιστικές. Μα η φουσκωτή του Σαββίδη ήταν στο Καφτατζόγλιο. Ναι, ορμούσανε στη θύρα 10. Ήταν, φίλε, η πλόφα της χρονιάς. Ορμούσανε στη θύρα 10. Λοιπόν, είναι και μόνο αυτό καλάθι που δεν έβαλε ο Άψε την ΑΕΚ. Και κάνω μια ερώτηση για αυτό το πράγμα. Κάνει καμπάρι. Ναι, ναι. Έδωσε λεφτά ο Σαββίδης για την περίπτωση του Λάμπρου. Όχι μόνο αυτό. Εδώ. Κρατάει το Λεωσίνιο, ναι. Κρατάει τον Περόνε. Και κρατήθηκαν αυτοί οι παίκτες. Αυτό ήθελα να πω. Κρατήθηκαν αυτοί οι παίκτες. Ναι. Εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, τελευταία μέρα ήταν. Πάει ώρα. Φεύγαν όλοι. Ναι. Το προτιμούσε. Ναι. Το προτιμούσε. Να διαλύσει τον Ηρακλή. Από το να σωθεί από τον Περόνε. Να λέω κάποτε υπήρχε Ηρακλή. Εγώ Ηρακλή θα πεθάνω. Το προτιμούσε. Ηρακλή θα πεθάνω. Φίλε, επειδή ακούγεσαι. Ηρακλή θα πεθάνω. Και επειδή ο κόσμο. Ακούγω, όσο πάρει μικρόφωνο και όλα αυτά. Ακούγω αυτά τα σαρωνικά. Ακούγεσαι. Φίλε, εσύ φαίνεσαι με το σκούφο. Καλά, ρε. Εσύ εκεί ακούγεσαι. Ακούγαμε, μωρέ. Ακούγαμε. Τώρα μη σε χαρακτήριζε. Ακούγεσαι. Ναι, ακούγομαι. Λοιπόν, το ξέρει ότι υπάρχουν. Εσένα τι είσαι, συνήγορος του άλλου. Μην άμα θέλεις πάνε από Κέμεργια, να σε έχω από Κέμεργια κι εσύ. Μην στραβώνεις το ρόμπα τώρα. Άσε φύγει από εδώ. Καμιά 30 θέλω, αλλά από Κέμεργια. Άσε φύγει από εδώ ρε, δεν μας αφήσει να μιλήσουμε πια. Όταν θα έρθει η σειρά, σε μιλήσει. Θα μιλήσει. Τον κύριο Ρωτάω. Μιλάει η μεγάλη ομάδα που είναι 8η. Πολλοί άνθρωποι του Ηρακλή, ειδικά αυτοί που είναι σε μεγάλη ηλικία, ας βγούνε. Τη χλεβάζουν και την κράζουν αυτή την ομάδα. Αυτοί διαλύσαν την ομάδα, μου λένε. Λες λοιπόν εσύ και τελειώνουμε. Και ας τους φέρω εγώ άλλους, θες που είναι σαν και εμένα. Φέρτους. Κάνουμε καλό. Μαρία, ο Τζόρνταν ξέρεις τι σου λέει. Αν ο Πάοκ ήταν τελευταίος και ερχόταν ο Μαρινάκης, ναι. Του έπαιρνε το πέρι να το σώσει, μπράβο. Θα πήγαινε και θα του γλυφε τα νάμι ποτή. Άρα δεν μπορεί. Εσύ του Ολυμπιακού. Εσύ μπράβο, τι θα έκανες. Εσύ θα έλεγες αυτό. Εσύ αυτό κατάλαβες. Αυτό δεν είναι. Τι θα έλεγες. Σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Ούτε θέλω να βοηθήσω κανέναν Ηρακλή, ούτε κανένα να πέσουν τα τάρτα. Μπράβο. Είμαστε στην ίδια πόλη. Σωστό. Μια πόλη, μια ομάδα εγώ λέω. Σωστό. Γιατί να πάω να τους βοηθήσω. Λες, γιατί να αγοράσω άλλες ομάδες. Τόσο σε κόβει, γιατί δεν σε κόβει λίγο παραπάνω. Να αγοράσω άλλες ομάδες σου λέω. Ξύπνα. Πιερικό. Ραριζάκο. Ηλιακό. Ηλιακό. Λοιπόν, να κόβω άλλες ομάδες! 300 χιλιάδες, εντάξει, το παλικάρι δεν ξέρει. Εγώ δεν το παρεξηγώ γιατί έχει σκοτάδι απ' αυτά. Δεν σκοτάδι, είναι άποψή του. Γιατί σκοτάδι είναι ο άνθρωπος, έχει άλλη άποψη. Δεν είναι τώρα. Είναι το τερπνό με το ωφέλιμο μαζί. Σώνω τον Ηρακλή. Αλλά και εγώ βοηθιέμαι, τον παίρνω την ψήφο στις εκλογές. Δεν τον θέλω να πάρω την ψήφο στον Ηρακλή. Άστο τώρα, δεν ξέρει το παλικάρι. Αυτό αλήθεια. Δεν ξέρει το παλικάρι. Άλλη ερώτηση κύριε. Δεν ψηφίζουν άλλες ομάδες. Άλλη ερώτηση, δεν ξέρω τι να πάρω την ψήφο του Ηρακλή. Λέει ο άνθρωπος. Να πάρω δανεικό από την Κέρκυρα και να πέσει ο Ηρακλής. Άλλο λέει αυτός ο άνθρωπος. Να πάρω δανεικό από τον Απόλλων Αθηνών. Γιατί η Κέρκυρα την πήρε, δεν ξέρει ότι. Μπράβο, εγώ δεν θέλω να πάρω τον Άρη. Ξέρω ποιο σε λογαριάζει τι θέλει. Το κατάντημα. Ποιο σε λογαριάζει τι θέλει. Το κατάντημα σου άρεσε. Προσωπικά εσένα σημασία δεν σε δίνει. Ενώ εσένα σε δίνει. Λοιπόν με την κίνησή του έδειξε μόνο ότι εμένα δίνει σημασία. Έδωσε εσένα λεφτά και σε έγραψε και σένα να πούμε στα τέτοια που να πούμε. Μήπως δικαιώνεις κάποιου που λένε κάτι. Όχι, δικαιώνω την άποψή μου που λέω με την κίνηση αυτή. Σόνι εσύ. Σταμάτα ρε τραχανά τώρα. Σόνι αυτόνα και κάνει και. Σταμάτα τώρα. Μην παιδιά, μην το.
Λοιπόν, δεν είναι καλύτερα. Έλα, μίλα καλύτερα. Εντάξει, τις εκπομπές σου τη μαγιά και αυτά. Σταμάτα τώρα, μιλάω. Καταργέμεσαι. Σταμάτα τώρα σε λίγο. Μην παιδιά, δεν είναι το ανάγκη. Φραζόμαστε κάτω από τον δρόμο, προσέξτε λίγο. Τι σε βράζει. Ναι, αλλά σταμάτα σε λίγο τώρα. Γιατί ακούω. Το ξέρει ότι. Γιατί δεν ξέρει τι λε, γι' αυτό. Ο εσύ δεν ξέρει τι λε. Το μάτι. Ναι, ίδιο δεν ξέρω τι λέει. Λοιπόν, διαφωνείτε, παιδιά. Αυτό. Θα μιλήσουμε, ρε παιδιά. Γιατί. Εσένα δεν θα ρωτήσει τι θα κάνει. Ζώτη, εσύ είσαι ένα πατεώνα. Λοιπόν, άκουσα. Επειδή εσύ διαφωνείτε. Δεν πρέπει να μαλώσετε. Καταρχήν με αυτή την κίνηση κάνει αυτό το πράγμα σου λέω και λες δεν θέλω. Δεν σε δίνει λογαριασμό αν τι θέλει. Δεν σε δίνει. Καλά, γιατί δίνει σε εσένα. Δεν κατάλαβα αυτό. Γιατί δίνει ένα τόπλο. Τζόρνταν, λέει ο Γιώργο. Να στο μεταφράσω. Πάντα συνέχεια. Λέει. Δεν θέλω να πάρει αυτές τις ομάδες να πάρει άλλες. Εγώ δεν είπα να πρόσεξε. Και ο Σαββίδης λέει συγκεκριμένα καντάρδο άμα θέλει. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου λέει. Δίνω σε όλο τον Ηρακλή, παίρνω και τον Πουσέ. Αύριο. Εγώ δεν είπα να μην το κάνει. Αύριο. Αύριο σαν. Απλά εγώ θα πηγαίνω στο γήπεδο. Συγκεκριμένα καντάρδο λέει. Μόλις πάρεις όμως πας στο τελικό κυπέλλο. Θα βάζεις μέσο για να πάρεις εισιτήριο. Εσένα θα βάλεις μέσο. Θα βάλεις άλλο να βρει. Αυτό να βρει. Άλλο θα βάλει. Ξέρω. Αυτό μ' αρέσει η μαρμίτα σήμερα. Πολύ ωραία η μαρμίτα σήμερα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε για το εξήγηση με τίποτα μια κουβέντα. Σκέφτε μάτια. Μισό λεπτό. Λες ότι με ρωτάς αν θα βάλω τον Τζόρνταν μέσο. Να βάλω κάποιον που βάζει ο ίδιος μέσο. Γιατί να βάλω το μέσο του μέσο. Άσε μας. Τι μέσο να βάλω. Για να το ηρεμήσουμε. Εγώ το εισιτήριο μου το πληρώνω. Μέσο τι μέσο να βάλω. Πού. Ξόνα έβαλα με το λοιπόν εσύ. Τι πετάσα. Εσύ που ξέρεις ότι δεν το πληρώνω εγώ το εισιτήριο. Μα θα βάζεις μέσον για να πάρεις εισιτήριο, αυτό σου λέω εγώ. Γιατί δεν μπορείς να βρεις. Γιατί δεν θα μπορώ να βρεις. Γιατί θα υπάρχουν, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για να ξέρεις πως πουλούνται. Γιατί και αυτό δεν το ξέρεις να πούμε. Όταν είναι 20.000. Κατάλαβες τι γίνεται. Και πρέπει να τα πάρουν οι σύνδεσμοι και κάποιοι άλλοι. Πρέπει να είσαι και σε λίστα αναμονή. Θα έχει. Έχει προτεραιότητα. Θα πάω στο τελικό. Τα διαρκείας δεν παίρνουν το τελικό. Θα πάτε στο γήπεδο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω δει. Γιώργο. Διαφωνείτε. Υπάρχουν παοξίδε. Υπάρχουν. Ο άνθρωπο μιλάει ούτε να συζητήσουμε πλέον. Δεν θα συζητήσουμε. Ναι, μωρέ, τι φωνάει. Διαφωνεί ο άνθρωπο. Λοιπόν, ασχολά. Λε. Σοφ. Όχι, ρε, κράξω να. Εξάλλου εσύ ήσουν ο πρώτο που τον είπε στο πόντιο. Τι να κράξω. Λοιπόν, stop. Τέλος. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Σε αυτό το κομμάτι το οποίο έφερε λίγο μια έκρηξη και μια σκοτωδίνη στην όλη κατάσταση, λέει ο Ασλαμάς προτιμώ να πέσω. Ας πέσει ρε φίλε. Ναι. Ζημιά την ομάδα του κάνει και η συνοπαδή του μεγάλη του κράζει. Να λέω υπήρχε κάποτε ο Ηρακλής. Να είναι η καρδούλα μου ήσυχη. Παρά να με σώσει ο αντίπαλος. Και σου κάνει ο Γιώργος την ερώτηση ακριβώς το ίδιο. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, διαλυότανε. Και έρχονταν ο Μαρινάκης. Και του έλεγε πάρτα και σε έσωσε. Ή ακόμα ο Καρυπίδης. Ο πρόεδρος του Άρη, ρε παιδί, Μοσχόου. Τι θα έκανες. Θα το δεχόσουν. Θα το δεχόσουν. Είπα, αυτά όλα που λες είναι αν. Σε εσάς ήρθε. Βρε παλικάρι μου, για να δούμε και την πια. Εγώ το παθετούμε. Όχι, περίμενε, δεν είναι ειλικρινής όμως. Άκουσες την πεπρίν. Τι. Εγώ λέω αυτό το εγκρίνω γιατί είμαι εγώ από πάνω, είμαι δυνατός. Σε αυτό είναι ειλικρινής. Γιατί τα μόρτα που του δίνει ο Βιερόπουλος και τις μεταγραφές που τους έπαιρνε. Καλά εννοείται, ρε φίλε, ποιος ντόπτς. Πουλούς 4 εκατομμύρια. Δεν προσκύνησε δηλαδή. Με τον Ντόρκ και λεπτό. Εννοείται, ποιος ντόπτς. Ναι, λοιπόν. Αυτά, αυτό το κατάντημα που έφτασε ένα λεπτό, εδώ. Ένα λεπτό. Ναι, είστε. Εμείς θα πούμε καμιά κουβέντα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μαγάρα, εγώ την άποψή μου λέω. Σε αυτή την κατάσταση που ήρθε ο Ηρακλής εδώ, συνυπεύθυνη είναι η απόψη του Ασλαμά. Του Ολλανδού. Του κάθε, ξέρω εγώ πώς το λέγανε τον άλλο, του Μάνου και αυτοί. Ναι, ρε. Και το καφτατζόγλιο θα το βλέπετε από αεροφωτογραφία. Βρε δώστε εισιτήρια, πάρτε λεφτά, πληρωθούνε και να κάνουν ρυθμίσεις τους, έλεγα, θυμάσαι. Λοιπόν. Άλλο αυτό. Ναι. Από εκεί ξεκίνησα να προσθέσω. Άλλο αυτό. Ο Ιβάν όμως καλό θα γράψει ιστορία. Ο Ασλαμάς Μάριος είναι υπεύθυνος για την διάλυση. Την ιστορία την κάνουμε μόνοι μας, φίλε. Τέλος. Είσαι υπέρ Jordan. Του να πάρει ο Ηρακλής βοηθήματα οικονομικά και ο Άρης από τον κύριο Σαββίδη. Είσαι υπέρ. Να του σώσει, να του ανεβάσει άλλη εθνική. Ποιος και αύριο ψηφοφόρησαν και σε επιδείξουν καμιά φορά θα πει δεν πειράζει. Πιο ανιαρός από ότι ήταν σαν παίκτη. Λοιπόν. Ένα βασικό θέμα. Ο Παναγιώτης καίγεται, μου το έλεγε πριν δύο χρόνια το πέρασμα. Δηλαδή να τον δώσει μια κλωσιά τον Ηρακλή να τον τελειώσει. Θα κράζουν γιατί τον έριξε μια κλωσιά. Το 15-1 λέγανε τις προάλλες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα σε κράζουν γιατί τους βοηθάς. Ναι. Μήπως έχουν πρόβλημα οι κύριοι. Στοπ, τελείωσες. Λέγε, ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ναι. Εδώ μας είχε στείλει μήνυμα πριν δύο χρόνια, θυμάσαι. Ναι. Και η εφιαλτική στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε. Ότι. Υπάρχει πιθανότητα ναι. να γίνει ο τελικός του Άρη στο μπάσκετ. Ναι.
με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Ναι. Και θέλουν το. Στο Παλατάκι. Ναι. Στο Παλατάκι. Ωραία. Θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης ο Παναγιώτης από τώρα. Ξεκίνησε από χθες, δεν κοιμάται. Ναι, ναι. Δεν είναι σίγουροι θα τον πάρουν τον Παλατάκι. Σου έστειλε μια μηνύματα. Καλά, όχι. Αυτό είναι ότι. Ναι. Ναι, αν το ορίσουν όμως η ΕΟΚ. Ναι, θα το μάθει εκείνη, δεν μπορεί να γίνει. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα δούμε εκείνη την ώρα. Εντάξει, τέλος. Η ΕΟΚ ξέρει άμα το ορίσει. Η ΕΟΚ ξέρει. Είναι αυτό που λέει, εξαρτάται πώς θα βρίσκομαι την ώρα που θα έρθει. Τέλος. Αυτό. 2-2. Γεια σα, λογοκρίνω. Δεν μιλάει κανεί. Μαλάτο. 2-2 με Ρέτσο Γιαννά, center back. Αμέσως. Αμέσως. Λοιπόν. Τον έβαλε ο Γιακουμάκης πλάτη σαν σακίδι με σκατάρε, ναι, φίλε. Ναι, λοιπόν. Τον έβαλε Γιαννά και ο Περόνε τον έκανε πλάκα εδώ, μέσα, στο 1-2. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο. Φιγκέρα, Γιαννά, Ρέτσο, Ντελαμπέγια και Λεάλη τερματοφύλακα. Με το Μιλόγεβιτ τραγικό και τον άλλο τον Μάρτιν που είναι σωσία του Καφάση. Μια λέξη πε, βρε. Ίδιο ο Καφάση. Μια λέξη πε, ο Γιακουμάκη του έκανε κάτω. Ναι. Με το Μανθάτη δεξιά, Μαρή. Θα κάνει και εσένα άμα πας έτσι. Με τον Καφάση αμυντικό λοιπόν, καφ. Θα μιλήσω. Τέλος, δεν μιλάει κανείς. Άντε, γεια σου. Λοιπόν. Πώς θέλει τώρα. Αδεσπίθμα. Έλα, έλα. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Αχ, αλυταρά εσύ, αλυταρά. Τελείωσε, Μάρη, πρέγκο, ποτέντσα. Λοιπόν, αν και δεν ξέρω γαλλικά, είπες κάτι. Ιταλικά. Ναι. Υπομονή. Λοιπόν, τελείωσε ο πρώτος γύρος. Ο Ολυμπιακός είναι ο λεγόμενος πρωταθλητής χειμώνα. Έχει αυτό το άτυπο τίτλο. Είναι 10 βαθμούς διαφορά από τις δύο δεύτερες ομάδες, στις οποίες δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια, τον Πανιόνιο και την Ξάνθη, την Ξάνθη και τον Πανιόνιο. Να συγχαρώ τις διοικήσεις τους, τους παίκτες και τους προπονητές για το θέαμα που παρουσιάζουν εκτός των άλλων με πολύ μικρούς προϋπολογισμούς, δεν θα λέω budget και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, οπότε, από εκεί και πέρα, ναι, για την ομάδα μου, φυσικά δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που είναι 12 και 16 βαθμούς πίσω και ο ΠΑΟΚ, χωρίς ακόμα να έχει παίξει ένα μάτς, είναι 18. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω για την ομάδα είναι ότι ο κύριος Μπέντο κάνει πάρα πολλά πειράματα. Δεν ξέρω εάν η διοίκηση του έχει πει να κάνει τέτοια πειράματα. Εμείς οι οπαδοί δεν θέλουμε πειράματα, εμείς θέλουμε καλά αποτελέσματα. Δεν θεωρώ καλό αποτέλεσμα με τον Πλατανιά, το θεωρώ αποτυχία ικτρά, διότι κερδίζουμε 2-0, έχουμε χάσει κι άλλα 2 και από εκεί και πέρα βλέπει ότι έχει 2 19χρονους κεντρικούς αμυντικούς που δεν έχουν ξαναπαίξει και ποτέ μαζί τους. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τους επιτεθώ και να λέω διάφορα. Δεν το κάνω όμως γιατί. Γιατί για την ομάδα πώς παίζει μέσα στο γήπεδο ο κύριος υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Με τον προπονητή λοιπόν θα τα βάλω εγώ πάλι και ας μας έχει και 10 βαθμούς μπροστά. Είμαστε μείον 7 από τον περσινό πρώτο γύρο. Πέρυσι είχαμε το απόλυτο, 45 βαθμούς κύριε Μπέντο. Εάν σας ενδιαφέρουν τα ρεκόρ, ενδιαφέρει εμάς η διατήρησή τους. Δεύτερο, αφού βλέπεις ότι έχεις δύο νεαρούς center back και στα πρώτα 15 λεπτά κερδίζεις 2-0 και βλέπεις ότι ο Μιλιβόγεβιτς δεν τραβάει. Δεν είναι καλός, πουλάει την μπάλα συνέχεια στο κέντρο, παίρνει στο λαιμό του και τον Μάρτιν στον αριστερό κόφτη. Τον Καφάση. Τον Καφάση. Τι πρέπει να κάνετε κύριε Μπέντο, αμέσως. Ναι. Γυρίζετε το Μιλιβόγεβιτς λίμπερο πίσω από τους δύο center back τους νεαρούς. Και. Δεύτερον, βάζετε τον Καμπιάσο κύριε Μπέντο, ο οποίος είναι πολύ καλός κόφτης. Με τον Καφάση. Με τον Καφάση. Ποιον βγάζεις. Ορίστε ποιον βγάζεις. Βγάζεις κάποιον ή από δεξιά ή από αριστερά. Μανθάτη. Βγάζεις το Γερμανό που κουράστηκε μετά το 20 λεπτό, 25 λεπτό δεν τον έβλεπα Μαρίν. Εγώ. Το Μαρίν. Μαρίν. Ναι. Και παίζεις 5-3-2. Παίζεις 5-3-2. Στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά γιατί ο Ιντέγε μόνος του πάλευε ο άνθρωπος.
Αφού... Τον Καρντόσο, ναι, Παραγουάνος δεν έχουμε άλλον. Λοιπόν, αφού λοιπόν κάνεις όλα αυτά, έχεις κερδίσει το παιχνίδι, γιατί εγώ δεν είδα καμιά ομαδάρα, ούτε είδα καμιά σεντερφοράρα εκεί πέρα, έτσι. Και λες τα σέντερ μπακ σου τέλος πάντων, ότι όταν γίνονται τέτοιες φάσεις, κάθονται πίσω από τον παίχτη που μαρκάρουν και όχι δίπλα για να μπορεί να τους βάλει το χέρι γύρω από τη μέση και να φύγει. Με καταλάβατε. Θα επανέλθουμε και με άλλα. Εκείνο που έχω να πω επίσης είναι ότι γίνονται μεταγραφές. Εμένα με χαροποίησε η μεταγραφή του Ασαριφάρντ, γιατί έχουμε ένα δεύτερο σέντερ φορ, ο οποίος είναι διεμβολιστής, έχει αντοχή, έχει τρίπλα και μπορεί να βοηθάει πάρα πολύ τον Ιντέγε σε περίπτωση που παίζουμε 3-5-2, 5-3-2 ή και 4-4-2 κάποιες φορές, εάν χρειαστεί, κύριε Μπέντο. Από εκεί και πέρα θέλουμε ένα center back, το έχουμε πει εδώ και ένα μήνα, δύο, δεν θυμάμαι τώρα πότε, και είσαστε υποχρεωμένος να το πείτε στη διοίκηση, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Θέλουμε ένα γρήγορο center back. Γρήγορο. Αυτά εύχομαι και οι ομάδες οι άλλες, επειδή εγώ δεν είμαι χερέκακος και δεν έχω κανένα λόγο να είμαι ούτε κακός ούτε ζηλιάρης. Δεν έχω αζήλεψω τίποτα ακόμα και από τον Παναθηναϊκό που με ακολουθεί στα πρωταθλήματα. Εύχομαι να τους βγουν καλοί οι παίχτες, να δούμε καλά παιχνίδια, να ανέβει το επίπεδό τους για να αναγκάσουμε και τη δικιά μας διοίκηση να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει ήδη κάνει. Τέλος. Λοιπόν, είδες United. Το είδα, ναι. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε. Και City. Το ζουμί για μένα όλο. Και τα δύο είδα. Το ζουμί για μένα είναι η City. Ναι. Πώς λες εσύ, κύριε Μπέντο, μας ακούει τώρα, έτσι. Ναι. Κύριε Γκουαρδιόλα, καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Ναι. Στο νησί, με 129.000 ντέρμπι το χρόνο, από την Ιβηρική Χερσόνησο, εκεί τα τρισάθλια χωριά της Ιβηρικής Χερσονήσου, που έχει 1,5 ντέρμπι το χρόνο. Αυτό. Η διαφορά είναι τεράστια. Εκεί φαίνεται δηλαδή η αδυναμία. Η διαφορά φαίνεται εκεί που υπάρχει, είναι ντέρμπι με τη Ροτσντέιλ, ντέρμπι με την Brighton, ντέρμπι με την Reading, ντέρμπι με την Bournemouth, ντέρμπι με την Everton. Βαθιά υπόκληση στην Everton για τις ρικάδες που βγάζει. Άντε να δούμε αυτός ο Ντέιβις 18 ετών, η κίνηση που κάνει σήμερα και το παιχνίδι δεν υπάρχει. Η φατσάρα αυτή, η Βρετανίλα μακριά από τους Αγκουέρο, τους Ταμτάκους, τους Ντεγκιστάν, αυτούς του Τσάν Τσούν, Γερμανοτουρκοπολωνού, όλους αυτούς εδώ. Αυτός ο Ντέιβις, το παιδάκι, κίνηση που κάνει σήμερα στον γκολ δεν υπάρχει που βάζει. Από το ξεκίνημα κάτω παίρνει την μπάλα στο δικό του μισό. Ή μάλλον στο 2 της Everton, μέχρι το τελείωμα, τώρα το είδες φαντάζομαι. Chelsea είδες. Chelsea γκολ και φάσεις. Ναι. Όχι το μάτς σερί. Παίζει ένα μπάσταρδο 5-3-2. Είναι αυτά τα Ιταλοειδή. Τα μπάσταρδα, ναι. Τα κοντοειδή. Δεν σ' αρέσει. Είναι πρώτος, θα πάρει πρωτάθλημα. Το μόνο καλό είναι. Δεν σ' αρέσει. Παιδιά, ας το πάρει στην Αγγλία φέτος ο ΠΑΟΚ. Να μην γίνει μόνο το κακό και το πάρει αυτό. Ναι. Φέτος έχουμε εκστρατεία, ας το πάρει ο ΠΑΟΚ στην Αγγλία. Κανένα πρόβλημα. Μην το πάρει έξω από εδώ. Η οποία έξω από εδώ, αν δεν το πάρει φέτος, άλλα 10 χρόνια το λιγότερο θα το παίρνει. Ποια? Γιατί φέτος δεν είσαι η Ευρώπη. Η έξω από εδώ ποια ομάδα? Έχει 6 μέρες μπροστά της, κάθε εβδομάδα, έχει 6 μέρες μπροστά της να ετοιμάζεται για να παίξει. Με τη Χαλ, με τη Σουόνση, με τη Σάντερλαντ, με τη Στόουκ. 6 μέρες καθαρές. Ούτε μετακινήσεις, ούτε φθορά, ούτε τραυματισμούς, τίποτα. Έτσι, αυτό. Πάρε εκεί. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η απόλυτη μετριότητα. Ναι, το είδαμε. Βάζελε. Κλωτσοσκούφι, ρε, τι μετριότητα. Περίμενα να χάσετε σήμερα. Μου φάνηκε λίγο. Γιώτη, το έδειξα στο ράπ. Ναι, μου φάνηκε πολύ soft η ΑΕΚ. Περίμενα ότι αυτό το Παναθηναϊκό η ΑΕΚ θα τον ενοχλούσε περισσότερο. Με ένα 4-4-2 για 90 λεπτά ο Παναθηναϊκός να αφήσει Λουτ Κουρμπέλι 90 λεπτά χωρίς 10. Το λέτο 90 λεπτά στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού πήγαινε να πάθει το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τελευταίες στιγμές. Τελευταίες το είδες. Ναι. Εγώ το βλέπω από το 60. Ο λέτο, αν πάρει 5 κιλά και βγάλει την κάσκα, είναι ίδιος ο Παπαμιχαήλ στο Παπαφλέσσα. Δες το λίγο. Το παρατήρησα στο ζέσταμα, αν πάρει 5 κιλά, το παιδί είναι παλικάρι όσο μπορεί, δεν κορίζει. Εγώ δεν κορίζω κανένα λέτο που μόνος του το 11 πήγε να πάρει πρωτάθλημα. Βρε μόνος του! Σημερινό λέτο του 11. Ούτε εγώ, κάνω πρωτάθλημα. Για εκεί σημερινή, στερείτο, έξω αριστερά, βλέπε Χριστοδουλόπουλο, έπρεπε να παίξω Βάρκας από την αρχή, για μένα. Βάρκας Πατίτο. Και στερείτο στην τριάδα των χαφ,
ένα καλύτερο παίκτη δίπλα στο Σιμόες και το Μάνταλο. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου στη σημερινή ΑΕΚ. Φαλακρή αυτά που λες για Άρη Μεσαβίδη, Μπέο, βγες αύριο να τα πεις στην εκπομπή του Συνδέσμου. Αλλιώς να περιμένεις επισκέψεις για να τα εξηγήσεις. Τα ξέρετε, επισκέψεις να κάνετε εκεί που ξέρετε να κάνετε επισκέψεις. Επισκέψεις να κάνετε εκεί που ξέρετε. Στην εκπομπή του Συνδέσμου. Να μας πείτε μεταγραφές γιατί δεν γίνονται στον Άρη, Ιανουάριο μήνα. Να μας πείτε αν μπορεί να πάρει ο Άρης φορολογική. Τι δεν γίνεται, πει του Γκαρσία φέρνει. Και... Α, το παλικάρι, πώς το λένε την ΕΡΤ, Μαυροπέτρο, συγγνώμη το παιδί. Είναι... Ο Πέτρος. Ναι, ποιος Πέτρος. Ο Γκαρσία τον έφερε, ο Ηρακλής τον έφερε το πει του Γκαρσία στην Ελλάδα. Ναι. Όχι ο Άρης, το λες και με μια σιγουριά. Ναι. Άστε το τώρα. Λοιπόν, στον Εύωσμο ο άλλος από τη Λαμία ήρθε. Καλά που δεν έγινε το παιχνίδι. Προλαβαίνετε να πάτε στα διόδια εκεί στον Εύωσμο. Αν βρείτε λεφτά για τα διόδια. Άστε το παραμύθι. Εάν εσείς θέλετε τον Άρη να πέσει ντέρμπι με τον Πανεγιάλιο, υπάρχουν 400.000 φίλοι του Άρη που δεν γουστάρουν. Τε και καλά μέσα στους 50 πρέπει να τα έχουμε καλά. Εμείς τα έχουμε καλά με τους 400.000. Τι θα γίνει δηλαδή. Ναι, σαν το Ζαλτίδι, όλα καλά. Ναι. Θα γίνει κριτική σε όλες τις ομάδες. Τέλος. Αν δεν μπορείτε, θα βλέπετε Τσαλτίδι. Πάει τελείωση. Θα βλέπετε τους ρεπόρτερ οι οποίοι θέλουν να τα έχουν καλά με τις διοικήσεις. Εγώ δεν θέλω να τα έχω καλά με κανέναν. Δεν γουστάρω κανέναν. Τα ντερά μου να τα δω έξω, θα τα πυροβολήσω. Δεν γουστάρω κανέναν. Καμία διοίκηση, κανένα πρόεδρο, κανένα προπονητή. Κανένα. Το καταλάβατε. Και. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο καλύτερα θα περάσουμε οι δυο μας. Κωνσταντίνε, μου επιτρέπεις να πω μια φράση για το ντέρμπι. Μία, ναι. Λοιπόν. Ναι. Σήμερα είδα δύο ομάδες οι οποίες φοβόντουσαν να μην χάσουν παρά το ότι προσπαθούσαν για να κερδίσουν. Αυτό μόνο. Μιλάω για ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Πάω στοίχημα αυτή που στέλνει το μήνυμα. Γυναίκα είναι. Χάθηκε για λίγο εικόνα, παιδιά. Έχει το νου σας. Χάθηκε για λίγο εικόνα. Ειδοποιήσαμε τώρα δύο άτομα. Ήρθε όμως, εντάξει. Το ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς ΖΕΚΑ με Μπέρκ. Με Μπέρκ πεθαμένο. Άκουα εξή που γελάς, Καϊβάνη. Με Μπέρκ πεθαμένο. Με Λέτο 90 λεπτά σε 4-4-2. Με βιαφάνες στην πλευρά. Το άνθρωπος άφησε Γιώχανσον έξω εκτός σε δεκάδα σήμερα. Ναι. Το ότι δεν πήρε αυτό το Παναθηναϊκό είναι επιτυχία του Παναθηναϊκού που πήρε τον πόντο και αν δεν ήταν ο Μπάρκας. Και αν δεν ήταν ο Μπάρκας. Φάγανε κιόλα. Έχω το σωσία μου τον μαύρο Αρδίζογλου, ο οποίο σήμερα έβγαζε φόρ, έβαζε φόρ. Έβγαζε χάφ, έβαζε χάφ. Ο Αρδίζογλου, όπω είναι σήμερα, είναι λίγο πιο σκληρό. Μα φέρανε αυτό το Σουηδότο και λέει και αυτό τον Ατζάρεβιτ, ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτά τα χάφ τώρα. Μιλάμε τώρα χάφ το οποίο δεν έχει κάνει σπριντ εφ' τον Ιωάννη. Συμφωνώ με τον Τόντον, ήρθε ο Σουηδό Τζιόλη στην Ελλάδα. Ναι, δεν υπάρχει τώρα. Ο Σουηδό, τέλο πάντων. Αϊντάρε. Κάποιο αυτό που λέει ο Μάριο Μπαστέκα τώρα και. Ποια ο Τζάμπα. Η αλοκαθαριστήρα. Τι να ζητήσει. Ο Τζάμπα που δεν δίνει φταίει. Ή ο παίκτης που ήρθε. Ρωτάω να μου πεις. Φοβάσαι να κάνεις κριτική. Τι να φοβάμαι. Την προηγούμενη Κυριακή μόνο κριτική έκανα, ρε παιδιά. Πάλι εδώ. Βασικά τι να λέμε. Κάθε Κυριακή ερχόμαστε εδώ και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ακόμα χασμουριέμαι μετά από αυτό το παιχνίδι. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ το πάνελ. Είναι αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες, Ρησιάκη. Σαν όνομα μόνο. Σαν όνομα. Δηλαδή τότε πώς είναι μικρές. Δηλαδή είναι αυτό παιχνίδι. Ακόμα χασμουριέμαι εγώ. Και τι κάνει, ρε παιδιά. Και να σου πω κάτι άλλο, ρε Σικώστα. Εντάξει, δεν έχει ένα κοντό σεντερφόρ. Σαν ΑΕΚ, ωραία. Κάνε ρε φίλε μια τσακπινιάρικη κίνηση. Τι εννοώ ρε Σιμάρη. Εσύ είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορούσες Βάλε το Βάρκα σέντερ φορ. Άνα μπράβο. Ή βάλει το Πατίτο ανάμεσα στα αργά σέντερ μπακ. Άμα έβλεπε σήμερα το παιδάκι αυτό του Παναθηναϊκού, ο Ευαγγέλου, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο σέντερ μπακ. Αλλά εγώ σήμερα είδα ένα παιδί. Ναι, αλλά είδα εγώ ένα παιδί το οποίο ήταν από την αρχή έρασε τη γκέλα. Τι να κάνω. Τον πήρε τον Πανιόνιο, ε. Χτύπα το χαμηλά. Ο οποίο μ' άρεσε να του κάνω φυλακόβηση. Σέντερφορ σήμερα. Ναι, ρε, εννοείται. Αλλά ήταν τιμωρημένο. Δεν μπορεί να τον έχει. Ήταν τιμωρημένο λόγω κουτουλιά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά μπορούσε να βάλει αυτό που λε στα αριστερά. Ο οποίο με λύσει κινήθηκε και στο κότερο του πατέρα. Απίστευτο. Ήμουν εγώ στην είδα τότε και έψαχνα για δωμάτιο. Και ο άλλο κινήθηκε στο κότερο του πατέρα. Ο με λύσει. Δηλαδή τα φάπα γυαλιά έτσι. Ένα τσακάλι προπονητή. Πάει βάζει εκεί πέρα τον πατήτο ανάμεσα στα δύο τα βαριά τα σέντερ μπακ του Παναθηναϊκού. Έπεσε χρήμα τότε. Και κλέβει το παιχνίδι. Εντάξει, και για μένα κατά τα άλλα δίκαιο το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι οι ομάδες είχαν από κάθε μίχρονο. Εμείς κυρίως ό,τι φάσεις κάναμε, τις κάναμε πρώτο μίχρονο αποστημένα. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία του αγώνα. Καταπληκτική η απόκρουση του Μπάρκα. Τα έχουμε ξαναπεί Κώστα. Το θεωρώ ότι θα γίνει αυτό το παιδί. Ίσως είναι το κέρδος της φετινής χρονιάς. Ίσως γίνει για μένα ο επόμενος τερματοφύλακας δεκαετίας για την εθνική.
πρόεδρος αφού ήταν. Θυμάσαι πότε το είπα. Ναι, ναι, δικαιώθηκε. Θυμάσαι πότε το είπα. Που το έλεγε. Να λοιπόν, μιλήσουμε. Σοπ, μιλάω μαζί. Μια παρένθεση πρώτα για τον Αλαφούζο, επειδή είναι ένας μεγάλος αρχιψεύτης. Είναι χειρότερος από Τσίπρα Μητσοτάκη αυτός ο άνθρωπος. Γιατί. Άκου, θα σου πω ρε παιδιά. Βράζει τον Παναγό που τα φέρε, αφού εγώ δεν ασχολούμαι για τον Κωνσταντίνο. Γιατί. Ο άνθρωπος λέει έβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο ψέμα. Αν είχε βάλει 30 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα υπήρχε ούτε χρέος ούτε άνοιγμα. Τι κάνει ο άνθρωπος. Κάνει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με δάνεια. Βάζει υποθήκη ενέχειρα δηλαδή κάθε χρόνο τα έσοδα της ομάδος, αλλά σε καμία περίπτωση έσοδα με έξοδα δεν ισοσχελίζονται. Αποτέλεσμα. Εξήγησε λίγο στον κόσμο γενικά για κάθε δάνειο που παίρνει κάθε ΠΑΕ. Ναι, οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι αυτά, όταν χρειάζεται, όταν μια εταιρεία ποδοσφαιρική έχει οικονομική ζημία κάποια χρήματα. Πρέπει να τα καλύπτει με προσωπικά του λεφτά ο κάθε ιδιοκτήτης κάνοντας αύξηση με το κεφαλαίο. Και όχι με δάνεια και να υπερφορολογούνται οι ΠΑΕ και μετά κάθε επόμενη διάθεση κατάσταση. Γιατί ρε Αλαφούζα, αγόρι μου, λες ψέματα. Πες, δεν μπορώ σαν άνθρωπος, δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Τώρα μιλάς εσύ ότι έβαλες 35 εκατομμύρια ενώ έκανε το κανάλι σου ο Sky διακανονισμό για χρέη στο δημόσιο Δήμο Πειραιά 8.000 ευρώ. Έκανες διακανονισμό βρε τραγικέ με το Sky προς το Δήμο Πειραιά και τολμάς και λες ότι έβαλες 35 εκατομμύρια. Εσύ που έλεγες ότι το 2017 ο Παναθηναϊκός θα είναι καθαρός από χρέη και τώρα έχουν αυξηθεί και τα χρέη και το άνοιγμα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Οπότε ποια είναι η λύση? Ότι πρέπει να διώξουμε τον Αλαφούζο, όχι να φύγει. Αυτές οι δύο προτάσεις ενοιολογικά διαφέρουν βαθύτατα. Διώχνουμε κάποιον από το φεύγει μόνος του, είναι εντελώς δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, μισό λεπτό. Δεν γνωρίζετε ρε παιδιά, αφήστε λίγο. Αυτός ο άνθρωπος πήρε μετοχές τζάμπα. Τις μετοχές τους παραχώρησαν τζάμπα του Αλαφούζου. Άρα πρέπει να τις μεταβιβάσει τζάμπα. Το κλείνουμε αυτό. Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός. Εγώ τώρα θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια συμπαθητική προς μεσαίου βεληνικούς ομάδα του πρωταθλήματος. Θλίβομαι που το λέω, πολύ στεναχωριέμαι. Και μιλάμε, παιδιά, τώρα για να μην παρεξηγηθώ, για τον Παναθηναϊκό του 2017. Όχι του 85, όχι του 95, ούτε του 2010. Βλέπεις έναν Ουζουνίδη συγκινητικό. Δηλαδή να γυρίζει Μάρια στον πάγκο και να λέει πού ήρθα εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει τίποτε. Βλέπεις ένα Παναθηναϊκό και ποιο, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Μισό λεπτό. Ποιο είναι το ζουμί σε ομάδες, στο μπάσκετ. Θέλεις δύο πολύ καλούς παίκτες και συμπαρασύρουν τους υπόλοιπους μέτριους τρεις. Στην μπάλα θέλεις 5-6 παίκτες και τους υπόλοιπους να παίζουν με ψυχή. Αυτό είναι. 4-5 παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός τι λέει σήμερα ο Ζουνίδης, θέλει μεταγραφές. Κάνει ένα μικρό λάθος. Θέλει πολλές μεταγραφές. Γιατί από αυτούς οι μισοί δεν αξίζουν να παίζουν. Είναι οι άνθρωποι μισθοφόροι και δεν γνωρίζουν. Εγώ δεν μπορώ να ανέχομαι να βλέπω τον Παναθηναϊκό τρίτη παλιά λάθος και να προσμετρώνται τελικές ευκαιρίες κάτι σου στα περιστέρια. Αυτά. Ναι, ναι. Μα οι όποιες ευκαιρίες έκανε ήταν στο συνεχίσω. Μια που κλείστηκε ο Ντίντακ και έκανε τη μεγάλη. Στο κομμάτι το διαχειριστικό του Παναθηναϊκού που μπήκε μέσα, ναι. Είναι γεγονός ότι μπήκε μέσα, διότι δεν είχε έσοδα από την περσινή χρονιά. Και για όλα φυσικά είναι συνυπεύθυνος ο Αλαφούζος που στήριξε τον Ιταλό απατεώνα δύο χρόνια. Μισό λεπτό. Όταν έχεις αποκλειστεί από νωρίς, δεν περπάτησες στην Ευρώπη, ναι. Τα έσοδα σου είναι μηδαμινά. Τα έξοδα σου είναι πολλά. Ναι. Οι ρυθμίσεις είναι τεράστιες. Ναι. Πληρώνεις για να μην χάσεις τις ρυθμίσεις. Τίποτα δεν πληρώνεις. Δεν παίρνεις δάνεια για να μην διωγγώσεις τα ήδη υπάρχοντα χρέη. Πέρσι πήρε 5 εκατομμύρια δάνειο για να κάνει μεταγραφές. Βρε κάθε χρόνο παίρνει για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Μισό λεπτό λίγο, ρε παιδί.
Επειδή γίνεται έλεγχος κάτω και τον ελέγχουν και τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος είναι διαχειριστής, δεν είναι μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Δεν είπε ότι θα έχει βάλει την ομάδα στο μνημόνιο και πληρώνει. Έχει κάνει... Τίποτε δεν πληρώνει, άσε, δεν τα ξέρεις καλά και συνεχίζω. Άκουσε με λίγο. Εγώ τώρα... σε πληροφορώ, ναι. Έχω φίλο στην Αθήνα. Ναι. Παναθηναϊκό, δύο γενιές. Δεν αφήνει, μα δεν, δεν μπορώ να μιλήσω. Να σου πω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Λέγε, ρε, ρώτα τον. Δεν μπορώ να μιλήσω. Υπάρχει κάποιο πρόεδρο που να μην λε ότι κάνει καλή δουλειά. Εγώ δεν είπα. Για τον Μελισσανίδη, καλά τα κάνει ο Μελισσανίδη. Εμείς ποτέ. Για τον Αλαφούζο, καλά τα κάνει. Για τον Σπανό, καλά τα κάνει. Ακούστε λίγο να σα πω. Όταν κάνετε οικονομικό έλεγχο. Φέρνετε έσοδα και έξοδα. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, και λέτε εδώ είναι τόσα τα έσοδα, τα έξοδα τόσα. Δεν νοιάζεται. Τώρα, παπαριές να κρατάμε το μικρόφωνο και να λέμε ότι να είναι. Εδώ δεν έχει έσοδα η ομάδα. Λέω, δεν έχει έσοδα η ομάδα πέρσι από την UEFA, από το Europa League, αποκλείστηκε. Δύο πράγματα. Σταμάτα με τα λεφτά, ρε. Κάπου τα λεφτά. Δεν θέλει ο κόσμο να ακούει για τα λεφτά. Εγώ, εμεί ποτέ σαν Παναθηναϊκοί δεν είπαμε. Σας γλεντάει ο Αλαφούζος και εδώ σε πόνι. Ποτέ δεν ήμασταν προσωπολάτρες. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει, να έρθει κάποιος άλλος επιχειρηματίας. Ας πει ότι εγώ αποχωρώ να κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την πρότασή του. Μισό λεπτό, θα γίνει γι' αυτό. Εσύ εγώ σου λέω, οι μέρες του είναι μετρημένες. Ωραία, πρόταση, τον Ιούλιο. Θα τη δεις μέχρι τον Αύγουστο. Δεν είναι αυτό. Κάτσε ρε Τζόρντ, τώρα εσύ με το Ζαγοράκι διέλυσε. Ποιο είναι, ήξερε ότι υπήρχε ο Σαββίδη. Λοιπόν, την πρώτη φορά το διώξαν το Σαββίδι αυτή. Ναι, και τώρα λέει ο Τζόρντεν Φιλιππίνη. Γιατί δεν τάσταζε στον Εραστέχνη. Και εγώ τώρα θα κάνω μία πρόβλεψη ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά το παρατηρήσει σε Ραπτόπουλε. Πέντε Έλληνες μετά από καιρό Παναθηναϊκό σε δεκάδα. Μισό λεπτό για να Μαρινάκης, αδερφή, Μαρινάκης, Ευαγγέλου. Βλαχοδήμος, Κουρμπέλης, Ευαγγέλου. Κουρμπέλης, πέντε Έλληνες. Βλαχοδήμος, πέντε. Ναι. Ναι. Παίζει με 4-4-2 Κώστα, εντάξει. Σωστά. Κάτσε. Να πούμε και την ΑΕ. Σύνολο ξεκινήσανε 10 Έλληνες. Μπάρκα, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος 3, Μάνταλος 4, Χριστοδουλόπουλος 5-5. Βλέπεις ότι, βλέπεις ότι ο Λέτο δεν τραβάει. Ναι. Μπορείς να βγάλεις το Λέτο, να βάλεις τον Χατζηγιοβάνι. Αυτή είναι την ηλίθια ελληνική νοοτροπία. Το ότι το ταλέντο εδώ το βαφτίζουμε στα 25. Ο Μίλνερ Μάρια στη Λίν στα 16 δεν έκανε ντεμπούτο. Ο Μίλνερ στα 16. Ο Παναθηναϊκός πριν το ματς είχε ένα μειονέκτημα. Ποιο μειονέκτημα είχε πριν το ματς? Είχε μισό λεπτό. Τρεις χαφ η ΑΕΚ και δύο Παναθηναϊκός, εκ των οποίων ένας δεν ήταν ο 10. Που σημαίνει ότι στον χώρο του κέντρου ο Σιμόες, ο εδώ, αυτός εδώ ο χαφ, αν είχε καλό χαφ τον τρίτο η ΑΕΚ, θα σε έκανε πάρα. Εδώ. Πείτε ότι γουστάρετε. 540-601. Κάτι μικροπροβλήματα που υπάρχουν, που διακόπτεται καμιά φορά η ροή της εκπομπής. Μας πήρανε τηλέφωνο από τον Τζίτζι, όπως το λένε αυτή την Τζίτζι, αμίζει όπως την λένε. Πέφτει κάτι μαύρο κτλ. Πληρώνουν αυτοί 4.000 το μήνα την Τζίτζι. Η Τζίτζι λέει πέφτει μαύρο. Σφαγή τρώνε. Ναι, τρώμε σφαγή. Άμα δεν πληρώναμε να μας. Να μας κόψετε να πούμε. Παίξε καλά το γύρο που άνε. Δεν παίξε καλά το γύρο που άνε, Τίτσια. Παίξε καλά το γύρο που άνε. Τα φράγκα δεν στα δίνει ο Συζοδήμος. Άμα στα δίνει τα φράγκα ο Συζοδήμος, όσο στα δίνει, όσο μπορεί και στα δίνει, πρέπει θα να είναι καλό σήμα. Θα σέβεστε. Μπορεί να είναι μικρό το κανάλι, αλλά πλέον. Αλλά δεν είναι μόνο στο γύρο που άνε αυτό. Είναι λέει σε όλα τα τοπικά μικρά κανάλια, τα τοπικά. Απλά εμείς κάνουμε τώρα υποπή. Θα υποστούμε και την Τίτσια. Υποστήκαμε το κρύο, υποστήκαμε να πούμε τα αλάτια. Πάμε στον κόσμο, ναι! Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Απλά πράγματα. Δεν είναι κακό. Όνομα για να μην μιλάμε απρόσωπα. Δεν έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Ναι, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά να σε καλά. Επίσης. Όνομα, όνομα Νίκος. Γιατί θα σου πω για ομάδα. Δεν θέλω να πω κάτι για τα αθλητικά. Να πεις κάτι εκτός αθλητικών. Ναι. Ναι. Έχω μαγαζί εστίασης Ανατολική Θεσσαλονίκη και απλά επειδή η καιρή είναι δύσκολη. Ήθελα να πω ότι ψάχνω κάποιο παιδί και απογευματινές ώρες να δουλέψει για delivery και σκέφτηκα ότι πολλοί θα βλέπουν και ίσως θα ήθελαν δουλειά. Ναι. Μπορώ να αφήσω κάποιο τηλέφωνο στο κοντρόλ αν κάποιος ενδιαφέρεται να μου πάρει τηλέφωνο. Άσε στον αέρα. Delivery ψάχνεις. Μπορεί να μην θέλει τόσο αέρα. Ναι, απλά δεν θέλω να το αφήσω στον αέρα, θέλω να αφήσω το κινητό μου, γι' αυτό αν... Άσε το μέσα στο κοντρόλ να το πάρουμε κι εμείς. Πάρε ξανά τηλέφωνο μετά, αν μπορέσεις. Ναι. Όταν τελειώσει η εκπομπή, τότε θα μπορέσεις και θα... όποιος είναι να μας αφήσει το δικό του τηλέφωνο, έχουμε ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Έχουμε λίγες γραμμές σε αναμονή. Οπότε mm-hmm. το κέντρο τώρα θα είναι ψιλοκεμάτο κτλ.
Άσε όμως το τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Οκ. Οκ, αν μπορείς να ξαναπιάσεις. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, να σε καλά. Επίσης. Έλα, φίλε. Με ακούτε? Μάλιστα. Ωραία. Χαίρομαι καταρχήν, κύριε Κωνσταντίνε, αυτό που λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις Κυριακές που μας χαρίζετε. Ωραία, την εκπομπή σας. Και εμείς περνάμε καλά εδώ πέρα, πολύ ωραία. Όνομα και ομάδα λίγο, αν θες να πεις, φίλε. Είμαι Γιάννης, Ολυμπιακός, από Κέρκυρα. Ωραία. Κερκυραίος. Καλώς τον, ναι. Κύριε Μαλάτο, Ολυμπιακάρα μου, το κάστρο του Ολυμπιακού δεν έπεσε από την Κέρκυρα. Η ΕΠΣ Κερκύρας ανήκει στον Ολυμπιακό. Έτοιμοι ήσασταν, παρατρίχα. Για τρεις ψήφους. Παρατρίχα την πήρε ο Κοζίδης. Παραλίγο, παραλίγο. Έμα θα έρθαν οι κονταρίκατα εκεί πάνω, μοιράζα πάλι. Κύριε Τζόρνταν, ο Μαρινάκης δεν είναι Σαββίδης. Τώρα την Παρασκευή πέφτει ένα κόκκινο κάστρο όμως, να ξέρεις. Δεν γίνεται να μας αφήσει το κάστρο. Την Παρασκευή πέφτει άλλο κόκκινο κάστρο. Αν και κερκυρίως πήγα στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή να δω το μάτς με την Κέρκυρα μαζί με τον αδερφό μου. Να δω, να βλέπαμε το μεγάλο το διπλό και φάγαμε άκυρο πανηγυρικό. Κοίταξε, η Κέρκυρα τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Σαββίδης θέλει να σώσει τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή ομάδα. Κύριε Κωστήρα, αυτό που λέει ψηφίζει με Λυσανίδη. Χαστινόσασταν για τον Άσο, γιατί στη Ξάνθη διπλό το παίζουν πολύ. Το Ξάνθη Ηρακλής. Την Τετάρτη, την Πέμπτη. Τετάρτη, Πέμπτη και Τέταρτη. Ναι, το παίζουνε διπλό πολύ το Ξάνθη Ηρακλής. Ο κύριε Καϊούλη! Θα σώσαμε, θα σώσαμε! Και θα δώσει λεφτά ο Κοντός, ναι. Για τον κύριο Παναθηναϊκό θα ήθελα να πω που λέγανε πριν ότι στο μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ σήμερα ξεκίνησαν 10 Έλληνες παίχτες. Ναι. Ότι στο μάτς Παναθηναϊκού Κέρκυρας επέζανε 10 Έλληνες στην Κέρκυρα και ένας ο Ντουαλά ξένος, ο Ελόγκ Ντουαλά. Συνέχα ρε φίλε, τι σταμάτησες να πούμε, αυτό okay, ήθελα να πεις. Okay. Για το μήνυμα που ήρθε... Τώρα αυτό είναι σχόλιο μία και πέντε ρε φίλε, σοβαρό σχόλιο. Μισό, να ενημερώσω ότι πολλά χρόνια είχα μάθει το λαό του Άρη απέναντι στους μεγαλομετόχους. Τώρα τι έγινε, πώς είστε υπέρ, δεν το καταλαβαίνω. Οι οπαδικοί φίλαθλοι πρέπει να είναι αντιπολιτευτικοί, να κριτικάρουν τα θετικά και τα αρνητικά. Όταν έχουν και δίκιο όμως τώρα, ή στα καλά καθούμενα τα κάνουμε. Να σου το πω τώρα. Κάνουμε κριτική ρε φίλε. Στα καλά καθούμενα. Πρόσεξε να δεις. Στα καλά καθούμενα, δηλαδή τι κάνουμε. Έδωσε ο Καρυπίδης ένα όραμα στον Άρη όταν ήρθε. Βεβαίως. Μέχρι εκεί καλό. Πάρα πολύ. Να το κριτικάρει. Βλέπεις όμως ότι το έργο δεν τσουλάει άλλο. Δεν τσουλάει πρόβλημα. Υπάρχει θέμα ρευστού. Τώρα. Στον ΠΑΟΚ όμως από την πρώτη μέρα έδειξε ότι ο άνθρωπος αυτός δίνει, πληρώνει, ρυθμίζει, καθαρίζει. Γιατί το διώξατε. Στάσου λίγο. Γιατί το διώξατε πριν 10 χρόνια που ήρθε. Ποιο να. Το Σαββίδη. Ναι, γιατί. Γιατί όταν ήρθε ζήτησε απευθείας στο γήπεδο. Α, τώρα τι έγινε. Εγώ επειδή μίλησα και με τον Κατσαρία, στο πάντο ξέρει. Σα τάσταξε τώρα. Λέει ο Γιορδανάκη, μας μαζίλησε το γήπεδο. Εμείς δεν θέλουμε. Ναι. Πώς το λένε, εργολάβο. Ναι. Επενδυτή. Πόσα παίρνει το χρόνο. Όταν όμως ξαναήρθε και αφού. Ναι. Το μιλήσανε και τον είπαν και ξέρω εγώ, δείξε μας το έργο και μετά εννοείται. Μαρμίτα. Όχι, δείξε μας το έργο σου στον ΠΑΟΚ. Μαρμίτα. Δείξε το έργο στον ΠΑΟΚ. Όσα παίρνω κατσαρί στον χρόνο από το μετά. Άστα αυτά τώρα. Καθάρισε την ομάδα από τα χρέη. Δείχνει το έργο του ΠΑΟΚ. Άλλο σε λέω. Μιλάτε εσύ βρε τώρα. Άλλο σε λέω ρε τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Πόσα παίρνει ο Αλφα Σίγμαρε κάθε χρόνο. 650 δεν παίρνει. Όχι, παραπάνω παίρνει. Παραπάνω παίρνει από τον Ιβάν. Και γι' αυτό δεν το διώχνει. Καλά κάνει γιατί είναι ο παίρνει. Καταρχήν. Ναι, υπάρχει κανένας λόγος που μπορεί, είναι κάτι με αυτό που μπορεί να τον κράξει. Όχι, ρε παιδί. Αυτό σου λέω. Απλά τότε δεν σας τάσταξε. Όχι, ρε φίλε, δεν υπήρχε πρόβλημα. Απορία. Ναι. Είπε Ιορδανάκη ή Ιορδάνη. Ιορδανάκη. 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 Τότε, πριν 10 χρόνια. Τώρα το λέει Ιορδάνη. Έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Κακό είναι δηλαδή. Μη. Πάμε, κόσμος, ναι. Πάμε. Let's go. Έλα, φίλε. Πάμε. Πάμε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι, ρε φίλε, αποδεδειγμένα. Όνομα και ομάδα, πάμε. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε Κώστα, τι κάνεις, καλά είσαι. Φώναζε φίλε, δεν σε ακούμε. Κώστα, καλά είσαι. Καλά, καλά είσαι. Γιατρός είσαι. Πώς στάθεις σήμερα, φίλε. Το πλαδίο. Με κατάλαβες ποιος στάθεις. Λέγε ρε Στάθη, ποιος στάθεις. Ναι, κατάλαβες, άστο τώρα. Λοιπόν, για τον Τζόρνταν να σοπάσει, γιατί δεν ξέρει τίποτα για αλφα σίγμα. Τι αλφα σίγμα. Για αλφα σίγμα πόσα παίρνει ο Κατσαρίς και από το Σαββίδι και ιστορίες, λες παπαριές, τη ζωή σου πες. Από εκεί και πέρα, από την ώρα που σε ρωτάει ο Ασλαμάς. Πρέπει να σου πω στον αέρα πόσο παίρνει και τι γίνεται. Από την ώρα εσύ που σε ρωτάει ο Ασλαμάς για τα 7 εκατομμύρια, για να δεις ότι είσαι αβαής και δεν ξέρεις τίποτα, για τα 7 εκατομμύρια του Μελισσάκη του αυτινού του Χριστοδουλόπουλου, έπρεπε να τον απαντήσεις αφού τα ξέρεις όλα. Εσύ ο Παοξής και σε έχει εκεί πέρα ο Ραπτόπουλος. Γιατί εμείς πολλοί παοξίδες δεν σε γουστάρουμε. Εγώ είμαι 37 χρόνια σε δεσμιακό κινήμα και δεν σε ξέρω.
Πώς? Έπρεπε να τον πεις ότι 4 χρόνια επί 800 χιλιάρικα πληρώνει τη Μόλντο, ρε, στη φανέλα. Το ξέραμε. Τη Μόλντο, τη διαφήμιση. Ναι, ναι, και... Τόσο τραχανάς είσαι. Εσύ είσαι τραχανάς, ρε Καραγκιόζη, τώρα. Όταν θα με δεις, ναι, όταν θα με δεις, θα καταλάβεις ποιος είναι ο τραχανάς. Ναι. Και με ποιο μιλάς. Ναι. Είσαι αβαΐς και σε είχα κάνει παλιά μια ερώτηση. Άστο, άστο, αυτός είναι, αυτός είναι πιο ΠΑΟΚ από όλο τον ΠΑΟΚ. Επειδή το ξέρω, παλικάρι, άστο. Αυτός είναι πιο ΠΑΟΚ από όλο τον ΠΑΟΚ. Άστο. Ερώτησα παλιά, με καταλήψεις είμαι και με τέτοια εγώ, ρε τραγανά. Αλλά θα σε πω κάτι. Είσαι μέλος των ΑΣ ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τότε για το ΑΣ, ούτε για ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις τίποτα και γιατί δεν ήρθε ο Σαββίδης πριν 10 χρόνια. Δεν ξέρεις τίποτα. Έλα ρε μεγάλε τώρα. Στάσου, που τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν τον θέλω τώρα. Δεν ξέρεις τίποτα. Εσύ που τα ξέρεις όλα, ρε μεγάλε τώρα. Δεν ξέρεις τίποτα. Ναι, νομίζεις εσύ που τα ξέρεις όλα. Έπρεπε να πεις στον Ασλαμά ότι τότε που πληρώθηκε και να δώσω αναφορά σε αντίπαλο. Να τον ακούσω λίγο, ρε! Να τον ακούσω, που είναι τηλέφωνο, ρε! Εμένα ρωτάει, ρε! Ναι, μα κάτι λέει όμως! Τα 7 εκατομμύρια τότε! Μου όλο το βρε τα 4 χρόνια του πληγία, ρε! Να ακούσω τι θα πει! Είναι 4 χρόνια επί 800.000 ευρώ η διαφήμιση της Μόλτο. Πολύ ωραία! Κατάλαβες! Γι' αυτό δεν ξέρεις τίποτα. Και ρε ζηλεύεις το λαό του ΠΑΟΚ που και είσαι εκεί. Και εγώ βρε τώρα, βρε τραγανά που με είπες εσύ τραγανά, θα αναφερθώ εδώ τώρα στον Ασλαμά, τον εξηγήσω γιατί πήραμε χορηγία για τη Μόλντο, 800.000. Γιατί πήραμε. Πολύ ΠΑΟΚ είσαι εσύ ρε, να πω εγώ στον Ιρακιδέα τι έκανε ο ΠΑΟΚ με τα 800.000 της Μόλντο. Αυτά είναι μισή. Τι είναι αυτά ρε που λέτε βρε. Έχετε βρε τώρα το... Ποιος είσαι. Εντάξει τώρα μεταξύ μας. Με το κουράγιο, ποιος είσαι. Κάτσε, εγώ είμαι παράδειγμα. Γιατί. Το χαρακτηρίζει ο ένας τον άλλον. Πράγματα είναι αυτά, βάλε λίγο μια τάξη. Επειδή είσαι γραμμένος στο ΑΣ, θα μας πεις εσύ δεν ξέρουμε για τον ΑΣ. Μπορεί να πάρει πιο μετάξεις και το λέω. Μπορεί να πάρει ένας μπούγος τηλέφωνο και να βρει μάνας και σπίτια. Σταμάτα ρε, μην προδιαθέτεις. Τι να μην προδιαθέτεις. Μια φορά θα σας κάνουν μήνυση και μας κάνουν μήνυση. Άσε ρε μουσάτε τώρα. Άσε άμα να μας κάνουν. Αντιλιακά, φίλε, αντιλιακά. Μην μετάζεσαι τώρα. Με τον Ιερόνιμο μας κυνηγάει η Εκκλησία τώρα. Μην τους δίνεις αυτό. Εγώ αυτό έλεγα και εσύ τα επικροτήσω από πίσω. Θα σε κάνω και θα σε ράνω. Άσε ρε που δεν το ξέρεις το έργο. Θα βγει και αυτός που βγήκε είναι πρόεδρος συνδέσμου από τους πιο σκληροπυρηνικούς. Με ταξίδια και ιστορίες. Ξέρει πολλά πράγματα. Γιατί έγινε, εμείς δεν ξέρουμε. Πρέπει να γίνουμε μέλη στον ΑΣ. Άμα ρωτήσουμε τον πρόεδρο του ΑΣ ή έχουμε φίλους μέλη στον ΑΣ, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, ρε φίλε, γυναίκα. Αυτή που σε είπα ότι θα είναι γυναίκα. Σίγουρα θα είναι γυναίκα. Αυτό με το γυαλί και το καπέλο. Αυτό που είπε ότι από πού τους μαζέψατε αυτούς με την Εντισιόν, ρε. Εμένα εννοεί. Κυρία μου, κυρία μου, κυρία μου, είσαι για το Μέγαρο. Δεν είστε για αυτή την εκπομπή. Τον Πέδαρο, εδώ έχουμε τον Πέδαρο. Εσείς έχετε τώρα άλλες κουλτούρες, άλλες φιλοσοφίες. Ναι. Άλλες ανάγκες. Για τη γυναίκα αυτή η εκπομπή είναι ακατάλληλη. Για ανηλίκους και για γυναίκες. Έχει και χεί από πάνω. Δεν ξέρω γιατί δεν το βάζει ο Σχίζο Δήμος μέσα. Ψάχνει να το βρει. Ο προηγούμενος λέει, πώς το λένε που ήταν εδώ ο τεχνικός, το πήρε μαζί του. Πήρε το χεί μαζί του. Έλα φίλε, ναι. 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 Με ακούτε. Έλα φίλε. Με ακούτε. Βέβαια, ναι. Γεια σου Τζόρνταν. Γεια χαρά. Ο Γαβρουάρης είπε από την αίρεση ο γυμναστής. Ο Γαβρουάρης ο γυμναστής. Λέγε, σ' ακούμε κρύε, λέγε. Τζόρνταν. Έλα ρε. Φέτος δεν θα βγεις ούτε Ευρώπη. Και εσύ που βγήκες τι κάνεις. Μ' ακούς. Ναι. Σ' ακούω ρε, λέγε. Επιθυμία σου λες τώρα. Επειδή κολλάς. Γυρίζει πίσω η φωνή μου πάλι. Πάλι στην γραμμή κολλάει αυτός. Κόψε τώρα. Ή κολλάει. Την επιθυμία σου λες. Φέτος δεν θα δεις ούτε Ευρώπη. Κολλάει αυτός. Τζόρνταν, σε περνάει ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή και πώς το λένε. Με αγώνα λιγότερο. Με αγώνα λιγότερο. Αν κερδίσω αύριο είμαι πέμπτος. Τον έβλεπα. Αν κερδίσω αύριο είμαι πέμπτος και χωρίς τις μεταγραφές. Εγώ είμαι διατεθειμένος τώρα εδώ επειδή πουλάτε τρέλα και μαγγίζετε όλοι. Σας βάζω στοίχημα τώρα για την βαθμολογική θέση που θα έχει η ομάδα. Ποιος μπορεί να βάλει στοίχημα τώρα. Ότι τι, εσύ τι λες. Ότι θα βγει δεύτερος ο Πάρος. Στην κανονική σεζόν. Στο τέλος θα είναι δεύτερος ο Πάρος. Στην κανονική σεζόν. Στο τέλος. Σε βάζω εγώ, Μαρία. Σε βάζω εγώ. Ποιος θέλει. Το λέω ότι στην κανονική περίοδο. Έχει άντερα να βάλει θέση. Είναι δεύτερος. Μπορεί το ξέρει να πάρει παιδιά. Δεν μπορεί τότε. Γιατί κράζεται. Όγδος είναι και όγδος είναι. Ποιος έπαιρνε με αυτό. Αυτοί που λένε. Εγώ το λέω γιατί η βαθμολογία λέει. Αλλά δίνει συγχαρητήρια του δεύτερου. Όταν είναι άλλο πρώτο, τον πρώτο δεν δίνει συγχαρητήρια. Υπάρχουν πάντω παοξίδε που λένε. Θα δώσω βοήθεια τον Ηρακλή και τον Άρη, αλλά θα είμαι πρωταθλητής. Εννοείται αυτό, ρε φίλε. Όχι πέμπτος και όγδος και να βοηθάω τον Ηρακλή και τον Άρη. Πρόσεξε, και τη Βέρεια να βάζω τον Κρεατέμπορα μπροστινό για να πάρω τους ψήφους.
Εντάξει. Πρόσεξε να δεις. Πάμε. Είναι... Αυτό θέλει και δουλειά, ε. Πάμε. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, Τζόρνταν. Εδώ καλά. Είναι. Εδώ. Πάλι ο Γαβρουάρης με αποέδεσε, ρε. Ο τι ομάδα υποστηρίζετε, Ολυμπιακός. Σε είπε, ρε, Ολυμπιακός και Άρης. Ολυμπιακός και Άρης. Γαβρουάρης είπα. Πώς γίνεται αυτό. Λέγε, φίλε. Πώς γίνεται. Λοιπόν, Τζόρνταν. Γεια. Φέτος δεν θα βγεις ούτε Ευρώπη. Ήταν Αριανός. Αλλά τώρα που πήγε η Ρεάλ εκεί, ήταν. Πολλά έχουν πει Πανιόνιος. Λέγε, ρε, φίλε, θες να πεις. Εύχομαι να βγει και ο Ατρόμητος. Και τα Γιάννη να μην βγουν οι άλλοι οι μεγάλοι συνεργάτες. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Με ακούς. Ναι, ρε, σ' ακούω, ρε. Πώς σε ακούω. Εσύ είσαι γυμναστής. Ξάβει Πανιόνιος, πάνε τρένο. Εσύ είσαι γυμναστής. Ήτανε, ρε. Ναι. Γυμναστής είσαι εσύ. Εσύ δεν ξέρω, συμβαίνει, δεν ξέρω το τότε. Είχαμε βρεθεί στο κοτήτο. Δεν μου λες, πόσους παλμούς πρέπει να έχει ένας άνθρωπος 50 ετών όταν αθλείται. Πόσους. Πόσους παλμούς πρέπει να έχει ένας άνθρωπος 40, 50, 60, 70 ετών. 40 ετών πόσους παλμούς μπορεί να ανεβάσει. Πόσους παλμούς. Η καρδιά του ένας που αθλείται στα 40. Α, για τις παοξίδες. Δεν υπάρχει. Δεν έτσι δουλειά. Καλό ήταν. Καλό ήταν. Καλό ήταν. Θα ξεκινήσει την ερώτηση 12.30 ώρα και να απαντήσεις 1.30. Εσύ είσαι γυμναστής. Τζάμπα λεφτά παίρνει από το κράτος, σου λέει. Εσύ είσαι διορισμένος γυμναστής. Τζάμπα λεφτά από το κράτος που παίρνει να το λες. Το Πασόκ, αυτό το καθημένο, το Πασόκ, τι έχει κάνει αυτό το Πασόκ. Εσύ είσαι γυμναστής που δεν ξέρεις, το 2-20 μείον την ηλικία. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι δυνατό, ρε. Χωριάτης είναι αυτός από πού. Τι είναι. Εσύ τι είσαι. Ρωτάς 1.5 ώρα παντά ή 2.5. Παντού είμαι, φίλε. Να χαρώ το φίλο. Παντού. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Να συνάδε πάλι ο ίδιος. Τρία στα τρία. Λέγε, φίλε. Καλημέρα να πεις όμως, ρε φίλε. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Λέγε. Καλημέρα και στους κυρίους. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ. Γιατί φώναζε λίγο. Καλημέρα, ναι και στους κυρίους, καλημέρα. Καλή σου μέρα, φίλε. Ναι, πολύ ευγενικό τον ακούω και με τρομάζει. Όνομα και ομάδα. Τρομάζει αυτός. Δημήτρης Αριανός. Δημήτρης, ο παδός του Άρη. Πάμε. Καλή χρονιά. Κωστή μου, ο ψηλός από τα στενοφόρα του Κιανού, δεν ξέρω να θυμάσαι. Τι κάνεις. Στα στενοφόρα που είσαι, στο Κιανό Σταυρό. Στον Κιανό Σταυρό, ναι. Έλα ρε βρωμόσκυλο, πες ότι είσαι καλός άνθρωπος, να φοβήθηκα επειδή είσαι πολύ ευγενικός, αυτός θα μας επιτεθεί τώρα. ήθελα να φέρω λίγο για τον Άρη σχετικά. Τη γλιτώσατε στον Εύωσμο, δεν πήγατε. Είχε Σουλτάν με είχε από τους άλλους, από τη Λαμία, είχε, ναι. Μια πλευρά ήταν γεμάτη πάγο από την μία αιστεία. Δεν μπορούσε να γίνει. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι έπρεπε να παίξει ο Άρης σήμερα εκεί. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε εμείς. Αυτό μπήκε ο διαιτητής του αγώνα και έκρινε αυτός. Καλό για τον Άρη αυτό. Καλό. Θα δείξει στη συνέχεια αυτό. Γιατί μετά είναι πολλά ξαναβολισμά. Η ομάδα είναι soft. Δεν είναι για να πηγαίνει να παίζει υπό δύσκολες συνθήκες καιρικές, με κακό γήπεδο, με ομάδα που είναι φανατισμένη, με κοντά τις γραμμές, με πιο μικρό γήπεδο σε διαστάσεις. Καλύτερα που δεν έπαιξε. Καλύτερα. Ναι, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι και Super League, δεν είναι... Οι περισσότεροι παίκτες είναι λίγο φλόροι, είναι λίγο γέροι και αυτοί που είναι νέοι γέροι φαντάζουν. Είναι δηλαδή μια ομάδα που μυρίζει γρίλα, ρε παιδί μου. Βρωμάει. Γεροντίλα. Γεροντίλα, ναι, μπράβο, γεροντίλα. Αυτό είναι για τον Άρη άδικο. Παρατοκαλισμένο με αυτό ο Άρης για την κατηγορία. Γεροντίλα. Πολύ λίγους έχει. Τρεις-τέσσερις έχει. Γεροντίλα μυρίζει. Δύο-τρεις παίχτες είναι. Τι γεροντίλα, ρε. Τρεις-τέσσερις παίχτες. Μέχρι και πέρσι οι ομάδες που πήγαιναν για άνοδο πιο πολύ είχαν παρατοκαλισμένου. Άκου να δει. Διούδης τερματοφύλακας με το γιακά. Το βλέπεις περπατάει στον δρόμο και σκύβει σαν τον γέρο. Δεξί μπακ ο Τζαραγκάκης, αυτός είναι καλός. Άμα μπει ο Μπούρμπος πάει μόνο κόμματα σαν τον κόκκινο. Έτσι πήγαινε από τα 19 έτσι ο Μπούρμπος. Καράμπελας, γέρος. Ραούλ Μπράβο, γέρος. Ο Καράμπελας δεν είναι γέρος. Μισό, τους πάρουμε ένα νερό. Ο Καράμπελας τι γέρος είναι ο Καράμπελας. Δεν είναι γέρος. Δεν είναι γέρος. Δεν τι νέος είναι. Το κακέ δημοσίου. Δεν είναι γέρος. Δεν είναι γέρος. Ο άλλος ο σέντερ μπακ. Ξάνα θες να πεις. Ο σέντερ μπακ. Ο Μπράβο ναι. Ο σέντερ μπακ που έχει το Ιτζίδης. Άμα το πεις σε παίρνω πλατανιάς, ούτε στο ψαροπολείο της γειτονιάς θα τον έχω να πουλάει ψάρια. Ο Ιτζίδης. Πάμε μετά. Ένα Αντρέο που πήρατε. Δεν παίζει.
ο Ρόβας 34 χρονών, ο Ανάκογλου Σόφτ, Ντάντος. Ο Ντάντος είναι εντάξει, καλός παίκτης, όλος κτλ. Αυτός είναι, αν περπατήσει στη μισκή μαζί μου, θα πούνε αυτό που λέει, αυτός είναι ο μεγάλος ο αδερφός. Μοιάζει με γέρο. Ο Τζιμπούρ. Είναι σαν 55 χρονών. Τζιμπούρ, ναι, εντάξει. Οι δύο πλάι είναι. Γερασμένη ομάδα είναι, ρε Μαρία. Σαν γέρι είναι, ρε. Δεν είναι γερασμένη ομάδα. Κάτσε να μιλήσει. Δεν είναι γερασμένη. Να μιλήσει το παιδί. Να μιλήσει το παιδί. Συνέχισε. Έλα. Καλά που διώξα και τον Μπουκέρα και εκείνο γέρο ήταν. Πάμε, σ' ακούω. Κοίταξε, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή είναι 2-3 παίκτε. Δεν είναι κακός ο οποίος, καλός είναι. Και ο Νίκταρης καλός είναι. Και ο Ιβάν καλός είναι. Όποιος δίνει λεφτά καλός είναι. Σκοπός είναι να βρεθούν, τι με νοιάζει εμένα. Και ο Μάρκος Γαραμπέρης δεν μπορεί να δώσει. Μια χαρά θα είναι. Τι με νοιάζει εμένα σου λέει. Ποιος θα τα δώσει. Ας τα δώσει ο Καραϊπίδης που θα τα βρει. Ψάχνει για φορολογική ενημερότητα. Τα λέω καλά ή δεν τα λέω. Ευχαριστώ. Φωνάζει και μου κάνει το στόμα έτσι. Δηλαδή, αν δεν ανέβει ο Άρης φέτος. Είναι θέμα, η μία ομάδα ανέβηκε. Πάει, ξέχασε. Ο Απόλλωνας. Yeah. Πάμε τώρα για το δεύτερο. Θα είναι ο Άρης. Μακάρι. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να απολύσει. Ποιος μπορεί να. Ξέρεις τι γίνεται. Όλες οι ομάδες που διεκδικούν είναι καλύτερα οικονομικά από τον Άρη. Σε αυτή την περίοδο. Λαμία, Πανουριάς. Λαμία, όχι. Ο Πανουριάς. Ο Πανουριάς. Όχι, όχι τόσο Μαρία. Τα τρίγκαλα, ο Γιαλιάς. Ο Όφη σήμερα έκανε περήφανο 2-3. Ο Γιαλιάς είναι soft η ομάδα του. Βάζει λεφτά, αλλά δεν τον φοβάμαι το γυαλιά. Εγώ φοβάμαι πιο πολύ τη Λαμία για την ομάδα σου. Ακόμα δύσκολα παιχνίδια δεν έπαιξε ο Άρης. Μια χαρά είναι ο Βάσκος. Δεν έπαιξε Τρίκαλα, δεν έπαιξε Απόλλωνα, δεν έπαιξε Όφη, δεν έπαιξε Λαμία. Πότε θα τα παίξει. Έχει είναι η μεγαλύτερη ομάδα της κατηγορίας, αλλά δεν πήθη ακόμα. Είναι ένας wannabe Roy Keane σε βάστικη εκδοχή των Τένς. Δεν μου λες, στο Γιάννο Σταυρό τους πληρώνουν τους εργαζόμενους, για να είναι 3-4 μήνες απλήρωτοι. Τώρα Κωστίνε, δεν θέλω να τα λέω αυτά στον αέρα. Γιατί πρέπει να το κλείσουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να το πει κάποιος, αν είναι απλήρωτος. Αυτός είναι σε δύσκολη θέση. Σε απάντηση. Σε αυτή τη χώρα. Άμα τα πληρωμένα σε λίγο λαγαδά. Σε αυτή τη χώρα δηλαδή δεν πρέπει να τα λέμε. Δεν είμαστε στο Μέγκα να τα κρύβουμε, να παίρνουμε κανένα εκατομμύριο το χρόνο. Είστε πληρωμένοι ή δεν είστε. Σε απάντησε, ρε. Δεν τα λέμε στον αέρα. Άρα είστε απλήρωτοι. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, παιδιά. Σε απάντησε. Με απάντησε. Δεν τα λέμε στον αέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Φίλε, πιο δυνατά, δυνατά. Πάμε. Πιο δυνατά. Τώρα ακούγομαι. Ναι, ναι, ζάχαρη με μέλη. Όνομα και ομάδα, μα θες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Γιώργος από Μπελόκηπους, ΠΑΟΚ. Μπράβο, ρε Γιώργο. Καλή χρονιά. Πάμε. Πάμε. Επίσης, θέλω να μιλήσω με τον Τζόρνταν λίγο. Έλα, ρε, φίλε. Έλα, ρε, Τζόρνταν. Εκείνο τον Πεφταρά που θα φέρουμε από τη Γαλλία, ρε, δεν τον φέραμε ακόμα, θα τον φέρουμε. Που είπε, τον έχει ζει σε βιντεάκια. Ναι. Τον έχει ζει. Ναι. Πότε. Τον εγώ δει και με τη Ζηρίχη και με τη Ρεν. Ποια Ζηρίχη και Ρεν. Κάτι στη Ρεν παίζει. Τι με τη Ζηρίχη. Έτσι πόσα λεπτά συμμετοχή έχει φέτο. Το 16 ολόκληρο. Ποιο. Όλο το 16 ξέρει πόσα λεπτά συμμετοχή έχει. Πόσα. Για πε, εσύ που τον έχει δει, πόσα λεπτά τον είδε. Αυτό πώ τον είδε. Έλα μαζί να το δούμε το βιντεάκι εκείνο να το δει που τα παιχνίδια του. Μήπω έχει δει το άλλο το βιντεάκι με τα αστεία τα βίντεο που χτυπάει τα πόδια του και πέφτει πάνω στο κόρνερ.
Δεν τα μπορεί αυτά. Μπερδεύει τα πόδια. Εγώ όταν βγαίνετε να κάνετε ερωτήσει, μετά δεν τα μπορεί αυτά. Δεν τα μπορεί αυτά. Αυτά δεν τα μπορώ εγώ, φίλε. Ακόμα δεν έκλεισε ο παίκτη, δεν ήρθε, μου τον βγάζει άχρηστο, ρε παιδιά. Εσύ τον έχει βγάλει τα σπίτια. Εγώ τον είδα και στην Τουπά στην Τουπά. Και στη Ζυρίχη που έπαιζε και στη Ρεν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ είδα το βιντεάκι του που έπεσε και στην Ελλάδα στο δρόμο. Πόσα λεφτά. Έπαιξε χθες 5 λεπτά, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Πόσα λεφτά δίναμε στον Ασαριφάτ και μας έκλασε. Σιγά ρε μεγάλες έκλασε ο Ασαριφάτ ρε μεγάλες. Πόσα λεφτά του δίναμε ρε. Καταρχήν ο ένας στη θέση του Ασαριφάτ πήρε στον Πρίγιοβιτς ρε φίλε. Ρε σε ρωτάω πόσα λεφτά. Και εγώ σε απαντάω στη θέση του Ασαριφάτ πήρε. Πόσα λεφτά του δίναμε παραπάνω από. Κατάλαβε τι σου λέω ρε φίλε. Ρε παλικάρι μου, λυπάμαι γιατί είστε ένα μεγάλο κομμάτι που δεν ξέρετε μπάλα. Στη θέση του Ασαριφάτ πήραμε φόρε φίλε. Πήραμε καλύτερο. Ρε παλικάρι μου, δεν με ενδιαφέρει τι πήρες. Σε ρωτάω πόσα λεφτά παραπάνω από το γάβρο που έδινε. 700.000 ήταν τον Ασαριφάτ. 700.000 λόγω. Σε ρωτάω. Σου απαντάω 400.000 στη ρήτρα και 700.000 στον παίκτη. Ένα σχόλιο για πριν. Ο παδός του ΠΑΟΚ, σε φίλε. Ο παδός του ΠΑΟΚ από Τούμπα, ραπ. Από Τούμπα. Ναι, λίγο πιο δυνατά, ρε φίλε, σαν να μας το άκουγες. Τον ακούσαμε. Έπρεπε να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί ο ΠΑΟΚ με τόσα φορτώματα θέλει ένα παίχτη ο οποίος να βάζει την μπάλα μέσα. Πρώτον. Δεύτερον, να ξέρει μπάλα να τη βάζει και αυτός μέσα και να είναι πολύ καλό στο κεφάλι. Αυτός είναι καλό στο κεφάλι. Ξέρουμε ότι είναι καλό στο κεφάλι. Ο ΠΑΟΚ με τόσα φορτώματα, τόσες γιώμες. Δεν έχει γκολ από το center forward στον αέρα από το κεφάλι. Μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω, φίλε, ότι αν είναι υγιής και δεν έχει τραυματισμούς και τα λοιπά. Σταμάτησε. Από εσάς ποιος πήγε στη Ζυρίγια, πείτε μου ένας που πήγε. Εγώ. Ποιος πήγε ρε Ζυρίγια. Όχι, ποιος πήγε. Έλα ρε Γιάννη. Γιατί δεν νομίζω άλλος να πήγε, εγώ και εσύ πήγαμε. Στην Ελβετία. Α, μπράβο. Εσύ πώς έχεις πάει σε ρίση. Εγώ έχω δύο της μάνας μου. Α, όταν σπίτι, το έχει πει νομίζω. Όταν πήγε. Δεν έχω πάει εγώ. Γαλάζια άσπρα φοράει η Ζήνη. Ραμ! Συνορίθηκε. Ναι. Εκεί να συνορίθηκε, ρε πήγα μόνο. Επόμενη γραμμή. Ωραίο. Ο Σέντερ Φορ ήταν ό,τι καλύτερο πήρε ο ΠΑΟ. Του άλλου δυο θα του δούμε. Και είμαι σε όλα και ξέρω που είναι. Οι δυο πλαϊνοί του ΠΑΟ φέτος ήταν. Άκου λίγο. Οι δυο πλαϊνοί του ΠΑΟ φέτος ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Πολύ γρήγοροι, έτσι είναι. Ωραία. Έφυγε ο ένα και παίρνει. Και δεύτερον εκεί πέρα. Ναι. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν θα είναι καλύτερη ή χειρότερη. Επειδή ήταν εκεί πολύ καλή. Εκεί που είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στο φορ, εγώ δεν θα έπαιρνα. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν θα έπαιρνα δεύτερο εξτρέμ. Θα έπαιρνα έναν από τους δύο και θα έπαιρνα ένα δεκάρι. Δηλαδή θα έκανα τρεις μεταγραφές. Εννιάρι, εξτρέμ και δεκάρι. Ο ΠΑΟΚ έκανε τρεις μεταγραφές. Εννιάρι, εξτρέμ, εξτρέμ. Ο λέω λοιπόν, εγώ αν ήμουνα. Εξτρέμ. Εγύπτης πιο δεκαράκι. Εξτρέμ. Ποιο. Οχταροδεκάρι είναι, ρε. Οχταροδεκάρι είναι. Εξτρέμ. Κλασικό είναι Αιγύπτιο. Εξτρέμ. Ο Αιγύπτιο. Εξτρέμ κι ο ένα. Εξτρέμ. Οχταροδεκάρι είναι ο Αιγύπτιο. Δεν είναι οχταροδεκάρι, είναι εξτρέμ. Θα έπαιρνα ένα δεκάρι τέλο πάντων. Δεν θα έπαιρνα έναν από του δύο. Δηλαδή ή τον. Θα έπαιρνα τον. Ξεχνάω το όνομα. Τον Ερίκε. Έτσι. Και τον Φορ. Θα έπαιρνα δεκάρι όμως. Ρε παιδιά, δεν λέω ότι... αλλού δεν εστιάσατε στη χρονική διάρκεια των συμβολέων τους. Τι μάθατε. Ναι, εγώ 4,5 χρόνια ο Φορ. Εγώ να κάνω ένα ερώτημα και πείτε ότι δεν βγαίνει το παιδί.
Δηλαδή 4,5 χρόνια συμβόλο, πάλι τι θα κάνει, θα σπάσει συμβόλαια ρε Τζόρνταν και θα αποζημιώνει. Λέμε τώρα ρε παιδί μου. Είδες λοιπόν. Πάμε τώρα στην περίπτωση του Ροντρίγκε. Θέλω να το κάνει. Πάμε στην περίπτωση. Είναι ακριβώ το αντίθετο από το Ροντρίγκε τώρα. Δύο χρόνια συνένα. Κοίταξε, δείχνει ότι πιστεύουν τον παίκτη αυτό το πράγμα. Ναι, σίγουρα για να κουραστικό. Επίση κάνει α πούμε του Ενρίκε πόσο, 2,5 χρόνια Γιώργο, αν δεν κάνω λάθο. Πάμε κόσμο. Ήδη το σήμα έχει προβλήματα. Είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Πάμε κόσμο να μιλήσει ο κόσμο. Κάτι ξέρουμε. Άστο ρε Γιώργο, πάμε ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα, αδερφέ. Πάμε. Κωστή Αργανός είμαι. Ναι. Λίγο μια ερώτηση να σου κάνω. Ναι. Που ξέρεις, ο Αναστόπουλος στις μεταγραφές του Άρη, τι ρόλο παίζει στην ομάδα? Σε αυτές ή σε αυτές που γίνανε το καλοκαίρι? Καλά, για αυτές του καλοκαιριού ένας λογικός δεν μπορεί τώρα να είναι το μπουκέρι. Του καλοκαιριού δεν είχε λόγο. Δεν είχε λόγο. Αυτό το παλικάρι τώρα που έφερε, που έπαιζε ο Πορτογάλος. Το center back μιλάς? Ναι, που είχαν πει κάποιοι πρώην ποδοσφαιριστές, που όχι πρώην, συμπαίκτες του, ότι είναι εξάρι, όχι center back. Κοίταξε, ναι. Κοίταξε, τώρα στη Β' Αθηνική μπορεί να παίξει, αλλά... Ναι, να σου πω όμως κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Τώρα, ξέρεις, το επόμενο μήνα έχει 9 μάτς. Τετάρτη Κυριακή. Ναι, φωτιά, έχει να παίξει 7,5 μήνες το παιδί. Έχει πολύ λίγα παιχνίδια. Κοίταξε, φίλε, στον Άρη, καταρχήν δεν ήρθε κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Γιατί? Θέλαν όλοι μια καλή προκαταβολή. Πρώτον. Ναι, συμφωνώ. Δεύτερον, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι αυτός της Βέρειας, ο Χαφ, πώς το λένε, ο εξαροστόπερ, ο Μαραγκός, ναι, δεν προτίμησε τον Άρη. Πλατανιά. Και πήγε στην Πλατανιά. Και το δεύτερο είναι ότι τον καπετάνο τον είπα να πάει στον Άρη και λέει: αν είναι να φύγω από, από τη Βέρεια, που δεν πληρώνομαι και έχω προβλήματα, πάω στον Ηρακλή. Πάω στην Κέρκυρα. Πάω στην Κέρκυρα. Δεν με νοιάζει το μαγαζί του καπετάνου. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει ένα λόγο παραπάνω για να. Δίπλα στο γήπεδο του Άρη. Θα μου το κάνουμε διαφήμιση. Πολύ ωραία. Ωραία. Ο Άρης δεν θέλει τώρα δύο στόπερ? Ο Άρης θέλει ένα στόπερ, ένα αμυντικό χαφ, ναι, και ένα σέντερφορ. Ωραία, αμυντικό σέντερφορ, χαφ, ο οποίος του Γκαρσία δεν είναι από ό,τι θυμάμαι. Σέντερφορ, κουτσά στραβά την γκάρια, σέντερφορ, στόπερ και κόφτη οπωσδήποτε. Σέντερφορ, φάνηκε ότι θέλεις στην Καλυθέα. Ναι ρε Κωστή όμως, αλλά ο Άρης δεν παίζει με δύο φορ, δηλαδή τώρα έχει Καχνίδη και Τζιμπούρ. Παίζει με ένα. Παίζει με ένα, Τζιμπούρ, ναι, είναι προβλέψιμος. Ο Τζιμπούρ, άμα κάνεις αιματολογικές, τον πατέρα σου ή τον παππού σου και τον Τζιμπούρ. Α, τον Τζιμπούρ. Σε πληροφορώ ότι ο πατέρας σου και ο Τζιμπούρ θα έχει καλύτερες αιματολογικές από τον Τζιμπούρ. Και ο άλλος είναι ο Καπνίδης. Ο Καπνίδης για έναν Άρη που θέλει να ανέβει κατηγορία και να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι η ρεζέρβα του καλού σεντερφόρ. Να είναι ας πούμε το μάτσο Βικελίδης 0-0, να το πετάξει το 70 μέσα. Ναι, ωραία, να παίξει λίγο πλάτη. Πρέπει να είναι η ρεζέρβα του βασικού, ο Καπνίδης. Εσύ πας με βασικό τον Καπνίδη. Και επειδή ο Καπνίδης είναι μικρός για σεντερφόρ, αναγκάζεται ο Αναστόπουλος, βάζει τον Ήλιτς, βάζει τον Μιλούνοβιτς, κλάιμαϊν. Δεν έχει φόρ, φωνάζει. Δεν έχει φόρ. Δεν έχει στόπερ, δεν έχει χαφ. Ωραία, κόφτη. Και πάει και παίρνει τώρα τον Πίτου, ο οποίος δεν είναι ξάρι. Βρε, μαλακίες κάνουνε, αλλά τα λέω εγώ. Όχι να το πλητώνει, τι είναι, τι 30 χρόνια αυτή η μιζέρια. Κωστή, επειδή εγώ ασχολούμαι πολύ με τη Β', βλέπω όλα τα μάτσα, αυτή είναι η ψώρα μου κι αυτά. Ο Άρης, άμα δεν δώσει λεφτά σε ομάδες, δεν μπορεί να ανέβει. Σε μένα το λες, στον Εύωσμο, άμα παιχτεί το μάτσα στα Ίσια, άμα πάρει πόντο, να έρθείτε τρέχοντας από τον Εύωσμο, με την Παναγία, πώς τη λένε, φανερωμένη, πώς τη λένε, ο Σιαξένη. Με κόρνε. Σήμερα λύνεται και το συμβόλαιο και του τέτοιου, του Γεωργιάδη. Παίρνουν το ψιμουλάκι, πάλι κάτι τέτοιο διάβασα. Ψιμουλάκι. Τα τρίκαλα. Ο Νάσος Κερδάκας. Ναι. Ψιμουλάκι. Ο Ψιμουλάκι ήταν που ήταν πάλι στα τρίκαλα. Ναι, ρε. Ο Στράτος. Έλα και αυτούς τους καράβλαχους, ναι, στα τρίκαλα τώρα. Αυτός, όταν είχε φύγει, αυτά που είπε. Αν Δήμο τα έχει διαβάσει, όταν έφυγε, δεν υπάρχει. Αν ήταν στην πρώτη εθνική, θα γκρεμιζόταν η Ελλάδα όλη. Δεν υπάρχει, θα το φέρω, τα κρατημένα. Άρα συμφωνούμε, ναι, στο εξής. Θέλει ή λεφτά να αγοράζει τα μάτς, ναι, ή τρεις παίκτες στον άξονα. Ναι, Κωστή, μια, γιατί ξέρει και ο Μάριος. Ο Μπαρτολίνη του Ηρακλή. Συγγνώμη, λίγο, εσύ παλικάρι, λίγο πιο δυνατά μπορείς. Μακούς, μακούς. Ναι, πάμε. Ο Μπαρτολίνη του Ηρακλή, τώρα έκανε προσφυγή. Είναι για να κάνει, λένε, αλλά... Και έκανε, τι είναι, θα ήταν σούπερ επιλογή. Ωραία, ο Άρης γιατί δεν πάει να κάνει. Με τον πέμπτο σπόδιλο, πλάκα με τη λεκάνη. Άντε, φύγει από εδώ. Άντε, βρε, φύγει από εδώ. Πάμε. Επόμενος κύριος, ωραίος. Κωστή, φαίνεται, λέει, τώρα, ότι μιλάς σε replay.
η φωνή σου ακούγεται 5-40-601 το τηλέφωνο, παιδιά. Έχει πρόβλημα. Ούτε σ' άλλα έλεγες όμως. Ούτε, όχι, δεν έλεγα, αλλά Τζόρνταν είναι το μόνο που συμφωνήσαμε. Το μόνο που συμφωνήσαμε ήταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δύο παίκτες πρέπει να πάνε να πάρουν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Ο ένας είναι ο Μπαρτολίνη του Ηρακλή και ο άλλος είναι να πάνε στο Σαββίδι και να δώσει ιδανικό το Χατζησαΐα. Με αυτούς τους δύο παίκτες βγαίνουμε φορά παρτίδα, σας το λέω από τώρα, αν τους πάρουν. Και όχι να τρέχουν να ψάχνουν για άσχετους παίκτες. Και ένα φορ, και ένα φορ. Και ένα φορ. Αυτόν τώρα που φέρανε μπορεί να παίξει μπάλα από το Μάιο. Δηλαδή δουλευόμαστε. Τα ακούς κύριε Μάρη και να τα πεις στο Τζαλτίδη αυτά που με λέει εμένα ότι είμαι γκρινιάρης. Κάθε πρωί αφού παίρνεις και το ταλέστρες εγγύς. Ναι. Αυτό το παίκτη που έχει να παίξει από το Μάιο του 2016. Πότε θα φορμαριστεί αυτός ο παίκτης. Είμαστε σοβαροί δηλαδή. Είναι σοβαροί πάει αυτοί. Λοιπόν χαίρομαι που βλέπω και το Μαλάτο σήμερα με τα εθνικά μας χρώματα. Καταλαβαίνει τι λέω τώρα. Δεν θα επεκταθώ παρακάτω, με έπιασε ήδη γιατί χαμογελάει. Έτσι κύριε Μαλάτο. Πατριώτης. Τις... Όχι, δεν χαμογελάει, έτσι είναι μόνιμα έκφραση του. Όχι, όχι, είναι, εγώ μιλάω τώρα αλληγορικά, είναι δικό μας παιδί. Είναι δικό μας παιδί, ξέρει τι λέω τώρα, καταλαβαίνει. Και θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Να μου πει κατά τη γνώμη του, ποιος είναι ο πρόεδρος της μίας από τις τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ. Μη άστο, ξέρω. 500 άστο, μη. Το σκορόγι να μας πει κατά τη γνώμη του ποιος μπορεί να είναι. Φίλε, άκουδο. Τώρα θα πω κάτι που είναι πολύ βαρύ. Δεν είναι ο Σαββίδης. Γιατί με έβαλε ο Θωμαΐδης και άκουσα ποιος ήταν ο πρόεδρος. Απ' την Κύπρο. Ναι. Δεν είναι ο Σαββίδης. Δεν είπα για Σαββίδη. Άκου εμένα. Σου λέω εγώ. Άλλος μεγάλος. Άλλος είναι. Εγώ λέω. Άλλος είναι. Άκουσα από ο Θωμαΐδης. Συμφωνώ, Κώστα. Το τηλέφωνο μου λέει, δεν είναι ο Σαββίδης. Άλλος είναι. Ας το βρει ο εισαγγελέας. Άλλος μεγάλος είναι. Άλλος είναι. Εντάξει, δια της ατόμου απαγωγής τελείωσε. Γιατί άφηνες κάποιο υπονοούμενο. Κοίταξε, τη ΣΑΕΚ έχει καμπούρια. Επειδή εγώ δεν ήξερα, ρώτησα τον Θωμαΐδη. Και λέω, είναι ο Σαββίδης, μου λέει όχι. Τι θα σου λέγε. Άμα ήταν θα μου έλεγε ναι και δεν θα το λέγαμε. Ο Θωμαΐδης ασχολείται εργολαβικά με τον Ολυμπιακό. Και εσύ μήπως έχεις μοίρα. Τώρα σταμάτησε που βλέπει ότι παρόλα αυτά που κάναν το καλοκαίρι είναι πίσω από 12 μέχρι... Δεν έχω καμιά μίγα, εγώ είμαι εναντίον του στοιχήματος. Εν πάση περιπτώσει... Άντε λοιπόν, αλλά ξέρω... Πάρε άλλο τον Τζαρτίδη και πες του. Είπε ο Αυτόπουλος ότι δυσκολεύεται ο Άρης φορολογική και πως είναι την άλλη ασφαλιστική ενημερότητα. Αλήθεια λέει, θα σου ρώτα τον, πήρε ο Άρης ασφαλιστική ενημερότητα. Θα με πει αντιαργιανό, θα με πει πάλι. Στα παπάρια σου ρε, ερώτηση να μου κάνεις. Τι θα σε απαντήσει. Προπαγάνδα. Εγώ φωνάζω τρεις μήνες τώρα, θέλει δύο στόπερ και ένα φορ ο Άρης. Διάλειμμα το τελευταίο, φύγαμε τώρα. Διάλειμμα. Πάμε στους 5 τελευταίους για σήμερα. Πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. Πάμε. Άντε ρε Σιζοδί μου. Κάνει DJ ακόλπα. Κάνει και τη γραμμή να πούμε. Έλα φίλε. Έλα ραπ, καλημέρα. Φώναζε λίγο παραπάνω. Δυνατά, λίγο όνομα και ομάδα παλικάρι. Πάμε. Ναι, ναι. Καλημέρα ραπ και σε όλο το πάνελ. Ναι. Γεια σου φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Στέφανος ονομάζομαι. Πώς? Από Στέφανος. Από Κομωτινή τηλεφωνώ. Ωραίος. Και ο παδός του. Ο παδός του Παναθηναϊκού. Μπράβο. Πάμε ρε Στέφανε και καλή χρονιά να έχεις πάλι καλή. Όλος Παναθηναϊκούς η Κομωτινή. Καλή χρονιά σε όλους. Φίλε καταρχάς. Βασικά να κάνω μια ερώτηση. Δεν αθλητική.
Απλά, γιατί δεν μεταδίδει την εκπομπή από το YouTube σήμερα και την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα γενικά έχει πολλά θέματα. Φίλε, την προηγούμενη κανονικά ήτανε, νομίζω. Από το rapto.gr δεν φαίνεται. Αυτό σου λέει ίδιος. Μπήκα και λέει σήμερα δεν υπάρχει μετάδοση. Το ίδιο είναι, Κώστα. Κώστα, το ίδιο είναι. Τι το ίδιο. Αν μπει κάποιος στο site σου, κάτω δεξιά στην εικόνα του βίντεο. Σταματήστε λίγο, ρε γάμο. Αν μπει κάποιος στο site σου, κάτω στην εικόνα του βίντεο, γράφει YouTube. Και με το που το πατάς, πάει το είναι YouTube. Είναι στην Αθήνα ο κομμουνιστής σε ένα σεμινάριο κομμουνιστών. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Φώναζε, φίλε. Φώναζε. Ναι, ναι. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Σήμερα το μάτς με την ΑΕΚ άθλιο. Πραγματικά άθλιο. Πήρες πόντο όμως! Πού καταντήσαμε, φίλε. Αν θεωρούμε επιτυχία να παίρνουμε στην έδρα μας ένα πόντο με αυτή την ΑΕΚ, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Σε καθόλου καλό δρόμο. Ποιο να βγούμε, ρε φίλε, ήδη είμαστε σε άθλιο δρόμο. Σωστά, αλλά υποτίθεται κάνουμε μία αλλαγή. Τι τώρα αλλαγή, ρε φίλε, χειρότερη είναι αυτή. Πίσα για τους λοιπούς, τώρα διάβασα και Μπαλτάκο. Και Μπαλτάκο διάβασα. Δεν υπάρχει Μπαλτάκο, μπαίνει μέσα, τον είδαμε με ιό σήμερα. Ποιο είναι ο Μπαλτάκος? Φίλε, τώρα είναι σαν να χρειάζεται ένα σύμβολο. Ποιο είναι ο Μπαλτάκος? Έλα, βρε, νομικό σύμβολο. Εκείνο ο δικαστής. Νομικό σύμβολο. Είναι ένα δικηγόρο για να κουκουλήσει. Σταθείτε ένα-ένα, ρε. Ποιο είναι ο Μπαλτάκος? Ήταν νομικό σύμβολο του Γιανακόπουλου και των παλιών Γιανακόπουλων στο μπάσκετ. Λεφτά έχει. Δεν είναι για λεφτά. Πάμε παρακάτω. Δεν μα νοιάζει. Δεν μα νοιάζει. Πατέρα του πρόεδρου του Αριστερά. Στη Νέα Δημοκρατία αυτό με την Χρυσή Αυγή. Λεφτά έχει. Δεν έχει, όχι, όχι. Χέστο άμα δεν έχει λεφτά. Τον Μπαλτάκο. Πάμε παρακάτω. Εμάς μας νοιάζουν. Μαρμίτα λέγεται η εκπομπή. Ποιος έχει λεφτά. Παρακάτω, λέγεται. Για το μάτσο τώρα. Έβαλε Κουρμπέλη και Λουτ στο κέντρο. Δύο αμυντικογενείς παίκτες. Και χάσαμε το κέντρο. Χάσαμε όλη τη μάχη του κέντρου. Αφού ρε φίλε έπαιζες με ένα γάβ λιγότερο. Δύο ίσως ήταν εσείς χωρίς το Ζέκα. Με ένα Κουρμπέλη. Πώς το λέγανε. Και τον Λουτ. Και δεν μάρκαρε ο Λέτο. Και ο Λέτο δεν μάρκαρε σαν τρίτο. Ενώ εμείς που ήμασταν με τρεις και ο ένας ήταν ο Ατζάρεβιτς, εντάξει. 4-4-2 έπαιζες. Με δεύτερο φόρ τον Μπέρκ. Το Λέτο. Ο Μπέρκ βιολογικά και ψυχολογικά καθαρισμένος. Ειδικά ψυχολογικά από ό,τι παρατήρησα. Ο Μπέρκ είναι σαν τον τύπο που βαρέθηκε την κόμενά του και κάνει εσκεμμένα λάθη εναντίον της. Για να τον φορήσει. Για να τον διώξει. Έτσι κάνει, πάμε ότι θέλει αλλαγή περιβάλλοντος. Του λέει σαν να λέει βαρέθηκα. Και επειδή δεν λέει, σας γράφω και φεύγω, κάνει αυτό που κάνει. Έχει καλό συμβόλαιο. Εξωδεξιά βρέθηκε και χάνει ένα κοντρόλ. Αυτά απίστευτα, ναι. Ναι, ναι. Εδώ θα μου πει ένα σοβιαμφάνιε άλλο τώρα του Μπέρκ, σε πείραξε. Παρακάτω. Γενικά, έναν απολογισμό. Ο τερματοφύλακα σου θέλει 4 χρόνια βάρη, στήθος, ώμους, ραχαίους πίσω κτλ. Θα τα πω, θα τα πω τώρα. Στενούρα στις εξόδους. Το παίρνω παραμάζω. Συμφωνώ με Κώστα, όλα ναι, ναι. Σήμερα της Άκης πρώτο μίκρο ήταν πηγή κινδύνου. Έχω έναν απολογισμό του Παναθηναϊκού με προπονητή Ουζουνίδη στο πρωτάθλημα. Σε 6 μάτς έχουμε 3 γκολ. Ένα είναι του Λουτ με τον Μπάουκ που θυμόμαστε όλοι πώς μπήκε. Ένα του Μπέρ στον Ατρόμητο. Ένα του Μπέρ και ένα του Λέτο μέσα στα χιόνια εκεί πέρα με μια κεφαλιά. Φίλε, να σου πω κάτι σε αυτό πάνω που λες. Με στραματσόν έκανες περισσότερες ευκαιρίες. Ισχύει, αλλά με στραματσώνει. Σας είπα όλοι. Δεν ξεχάριζες πίσω το 0. Με στραματσώνει, άμα ήταν χωνή. Ενώ τώρα η άμυνα έχει βελτιωθεί. Ποιες ήταν. Όντως, τώρα όσες νίκες έκανες με 1-0. Ποιες ήταν οι πετυχημένες μεταγραφές του στραματσώνει, φίλε, από τις 19 που έκανε. Ποια βγήκε μία. Πόσα γκολ έφαγες με τον Ροζουνίδη. Δεν βγήκε καμία. Ένα γκολ. Στο πρωτάθλημα λες. Ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Για πρωτάθλημα μιλάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σε πόσα μάτς. Σε 5 μάτς. Σε καλό δρόμο είσαι. Ναι, επίσης βάζει το Βιγιαφάνιε εξτρέμ. Συνέχεια, ο Βιγιαφάνιε παίζει εξτρέμ. Αυτό είναι αδιανόητο. Φίλε, το Βιγιαφάνιε σε τζαρτζάρισμα θα βγει έξω από τη θύρα 9. Σε τζαρτζάρισμα ο Βιγιαφάνιε θα πάει στη Γαδά απέναντι από πίσω. Το μόνο θετικό που βλέπουμε ο Ζουνίδη είναι η ανάδειξη των αδερφών Βλαχοδήμων, των δύο Βλαχοδήμων και που προωθεί στην ομάδα. Όχι, δεν είναι αυτό το θετικό. Ποιο Βλαχοδήμο, ρε. Βγαίνει σε μία φάση, σε μία αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, ο Βλαχοδήμος έξω αριστερά. Και δεν υπάρχουν τουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματα και ο σέντερ μπακ έχει τύχει να είναι 12 μέτρα μακριά και αντί να πάει εσωτερικά να μπει ή να σουτάρει, πάει απ' έξω. Και του λέω ο Ζουνίδης, ρε μαλάκα, απ' έξω μπας. Από μέσα πρέπει να μπεις.
Δύο πράγματα, φίλε. Άρα, εγώ θα το παρατηρήσω. Κάτι που δεν ξέρω. Εντάξει, έχει πολλά βελτιώσει ο Βλαχοδήμο. Αλλά τουλάχιστον παίζει. Δηλαδή, ο Στραματσόνη τον πλήρωνε κανονικά Παναθηναϊκό στο Βλαχοδήμο και έκανε προπόνηση με την ΚΑΠΑ 20. Μόνο αυτό ήταν. Τουλάχιστον τώρα παίζει. Βγήκε εδώ ο Χοντρομπαλάς, ο Χρυσαυγίτης, ο Αργιανός με την κοιλιά. Πέρα εδώ, ρε. Πας και κυνηγάς, πας και κυνηγάς τους Πακιστανούς, ρε Χρυσαυγίτη. Λέει, ναι, με 12 αιματοκρίτη, ναι, και τους Ιρανούς, ναι. Τους Γεωργιανούς, γιατί δεν τους κυνηγάς, γιατί έχει ξύλο και πιστολίδι. Τους Ρώσους, γιατί δεν τους κυνηγάς, γιατί έχει πιστολίδι. Πάμε παρακάτω. Δεν βρέθηκε ένας. Να πάει το μονόλογο. Σταμάτα λίγο, ρε, Θεσσαλονίκης. Σας πείραξε το αλάτι του Μπουτάρη. Να το βάλεις ένα πορμπαγάζ. Του πάει στο Σέιχ Σου. Να του πει, Παπαγιωργόπουλε. Δεν πειράζει, οικονομία στο αλάτι. Ναι. Παπαγιωργόπουλε, φέρε πίσω τα λεφτά για να σε βγάλει από το πορμπαγάζ. Παλικάρια Χρυσαυγίτες. Με Γιουγκοσλάβες γκόμενες. Ναι. Και στη Βουλγαρία, πώς το λένε, εταιρείες. Και στο Γευγελί να παίζουμε τα καζίνο. Και επειδή... Σταμάτα σύρε. Μισό λεπτό. Και επειδή έκλεψε ο Παπαγιουργόπουλος να δώσουμε τον Μπουτάρη γιατί πάγωσαν οι αλατιέρες. Σταμάτα σύρε, τον Μπουτάρη εσύ. Σταμάτα. Τον Μπουτάρη εσύ. Έσπασε... Σταμάτα σύρε. Κατάλαβε. Τους φάγανε τα λεφτά τους μπαλάκες του Θεσσαλονικής και τους πήραξε ο Μπουτάρης με το αλάτι. Άκου τώρα. Τους αρχιμαλάκες που δεν έχουν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους, ούτε οι ταξιτζίδες ή αντιεπαγγελματίες. Πάνε με στο πανόρεμα, λέει του Ροντρίγκες η γυναίκα. Δεν πάω, λέει, δεν έχω, λέει, αλυσίδα, λέει, στο αμάξι. Φταίει τώρα, τους φταίει. Και που σαν άνθρωποι, και που σαν άνθρωποι δεν φιλοτιμήθηκε ένας να πει: περιμένει, ας πούμε, τη στάση τόσο κόσμο. Εγώ είμαι μόνο οδηγός μέσα, έτσι. Ας πάρω μια γιαγιά, έναν ηλικιωμένο, να το πάω μέχρι. Γιαγιά ηλικιωμένο. Κάμια ακόμα να την πηδήξει, θα την έπαιρνα. Πάμε, λέγε ακόμα. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Τώρα Θόδωρος από Κιλκής, ο παδός του, Θόδωρε. Καλησπέρα πάλι, πάλι από την αρχή. Ναι, τελείωσε το μονόλογο, ρε Ρεπτόπουλε. Ναι, τον τελείωσε. Του ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ. Ποια είναι η ομάδα, τελείωσε. Ένα Τζόρνταν κάνει για τους πέντε άλλους εσάς. Ήθελα να πω για το ευτυχισμένο βλέμμα του Μαλάτου, ρε, που βλέπω από την τηλεόραση καμιά φορά όταν χάνεται. Ρε Μαλάτου, αυτό το βλέμμα και το χαμόγελο το πήρε από τις μεγαλειώδεις πορείες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Έτσι. Έχετε πρόβλημα, δεν σας θέω. Εσύ ειλικρινά δεν θέλω, δεν προσβάλλω ανθρώπου. Θα το πω χαριτολογώντα, με θυμίζει μια παλιά διαφήμιση Μπόνζο τρώμε γαριδάκια, ρε, που είχε να μου. Ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Δηλαδή και να μιλάς εσύ και να με βάλουν σε καμιά παρόμοια. Άμα σε βάλουν και σε καινούρια, δεν θα δουν τα παιδιά ποτέ γαριδάκια. Εσύ καλό είναι και θα κάνουν την ίδια διατροφή. Εσύ μιλάς για ομορφιά στο κλικής. Δεν έρχεσαι να σε δούμε που είσαι όμορφο. Εσείς που είστε όμορφοι στο κλικής. Οι γυναίκες με τους κόλους τους ποντιακούς που κλάουν και σηκώνετε από κάτω σκόνη επειδή είναι χαμηλόκολες. Δεν σε πειράζει, πειράζει ο Μαλάτος. Όχι ρε, και εγώ ρε Ραπτόπουλος θα και σένα καραπλώσει με να πούμε. Εκεί θα σου να πόντιος και όμορφος. Κάνας μηταράς, θα είσαι κάνας αυταράς. Κάνας τετραγωνοκέφαλος. Η γυναίκα σου κάτι πολλία θα έχει. Καμιά φακλάνα θα είναι. Θα κλάνει, θα σηκώνεται σκόνη από κάτω. Τι θα είσαι, σαν και εμένα άσχημος θα είσαι. Πάμε δεν είμαι πόντιος, σε λέω, είμαι Τρακιώτης. Πάμε παρακάτω. Άθρα... Θέλω να σου πω λίγο με τον Τζόρνταν, θέλω και τη δικιά σου την άποψη. Είχα φέρει σε εκπομπή. Αλλά ειλικρινά είναι από το πολύ ώρες ώρες η δικιά σου άποψη. Μία σε πάω με τα χίλια, αλλά μία μου έρχεται να μπω μέσα από το τηλέφωνο να μου πω την άδεια σε αρχίζω γιατί έχω ένα κράνο. Τοπογέντεση.
Ξαναπες το φίλε. Ξαναπες. Τη μία σε πάω με τα χίλια τώρα μακρυντοφωνή και την τελειώσω και την άλλη μου έρχεται να πω καμιά φορά με τις έλυδες που βάζει για τον ΠΑΟΚ από το τηλέφωνο αν είχε τηλεμεταφορά να σε αρχίσουν στις φαλιάρες. Έλυδες. Δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, χαριτολογώντας έτσι. Εντάξει. Λοιπόν θέλω την άποψή σου. Άμα νιώθεις ότι θες να με χτυπήσεις, τι να σε πω. Όχι ρε, χαριτολογώντας σου λέω. Χαριτολογώντας εντάξει. Ευχαριστώ βοητά δηλαδή. Τον έκδοτο το ξέρεις ήταν τότε που ο Λαγός έλεγε όλο να πούμε στο λιωτήρι τράβο φέρε πάρε μου τσιγάρα και όταν δεν του έφερνε ή του έφερνε μια φορά γιατί θα φοράς κράνος τον άρχισε πάλι. Δεν μου λες ο Κιλκής υπάρχει πιο άσχημη πόλη. Λοιπόν θέλω. Έλα. Για τον ΠΑΟΚ. Ένα θέμα θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Όλα καλά, όλα ωραία. Άστο να είναι και να γκρινιάζουν μια ζωή. Έχουμε αυτού του οπαδού να πούμε που οι οποίοι πολύ ωραία τα λες. Αλλά εμένα τι με πλήγω στην υπόθεση Ροντρίγκες. Πάρε πρώτα τρόπαια, πάρε τίτλους και όλα αυτά και μετά. Απλήρωσε τη ρήτρα η άλλη ομάδα, δεν μπορεί να τον κρατήσει. Όχι, κάτω από τη ρήτρα το βούλησε. Πολύ κάτω από τη ρήτρα. Κάτω από τη ρήτρα το βούλησε. Άστα τώρα του Τζόρνταν τώρα. Υπάρχει το financial fair play. Κάτω από το τραπέζι πήγα τα λεφτά. Δεν πλήρωσε. Ένα σκοτάδι έχει, δεν γνωρίζει. Σκοτάδι έχει εσύ. Αν δεν τη ρήτρα, πληρώθηκε η ρήτρα, άστο να λέει. Πληρώθηκε η ρήτρα. Ούτε η ρήτρα. Κάτω από τη ρήτρα το που το πούλησε. Το κοντό. Πολύ πιο νωρίς. Τον παίκτη λέω πρέπει να τον καλέσει πολύ πιο νωρίς και να τον κάνεις έτσι με τον τρόπο σου τότε πριν να γίνει και μετά να τον φέρεις πιο νωρίς. Συγγνώμη δηλαδή μαύρα είναι του στον πόλεμο λεφτά και μαύρα για την Γαλατά. Μαύρα για σένα άσπρα είναι. Με τον Ροντρίγκες και σαν τις μεταγραφές που πήραμε μα καμπαλιόπαρα. Θα μας πάρε φυλακή μας. Θα μας πάρε επόμενη. Έγινε μεταγραφή. Εγώ δεν υιοθετώ. Αυτός λέει για μαύρα. Ο κύριος αφήνει ποτέ. Ωραία τώρα δεν είπα για μαύρα. Αυτό που περίμενε σήμερα μετά το μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ αυτός ο δεν είναι αυτές οι ομάδες αν τις έχει 10 βαθμούς από κάτω. Τι ψάνεις τώρα να βρεις, τι ψάνεις να βρεις. Στο τέλος θα δούμε. Είναι δυνατό ρε φίλε, αυτό αναγνωρίστηκε από όλη την Ελλάδα. Παίζει την καλύτερη μπάλα. Αυτό αναγνωρίστηκε, αυτό τι το συζητάμε τώρα. Αν δεν συμφωνήσεις αυτό θέλω. Την μπάλα τη βλέπω στο τέλος. Πριν τώρα σχιζοδήμο. Πάμε γιατί ο άνεμος ο στρατηγός θα έχει κάνει ναι. Λέγε. Θανάση Αλφερμπλή. Λέγε. Ναι, καλημέρα και πάλι. Πάλι, ναι. Από Κομωτινή ο Στέφανος μου που είχα πάρει πριν Στέφανε. Λίγο. Απλά ήθελα να πω κάτι ακόμα στον κύριο Ασλαμά και με κόψατε. Μ' ακούτε? Ναι, Στέφανε από Κομωτινή, ο Παναθηναϊκός. Ναι, ακούω. Πάμε μπράβο, λίγο ναι, πιο δυνατά. Ναι. Στέφανε, λίγο πιο δυνατά. Και πιο γρήγορα. Πάμε. Ναι, ναι. Θέλω να πω κάτι εκεί που παίζετε το αληθινό ποδόσφαιρο στην Αγγλία για τη Manchester. Ναι. Η ομάδα μ' άρεσε σήμερα, επειδή εγώ Manchester είμαι από το εξωτερικό. Απλά είδα μια συνεννοησία στην άμυνα. Δηλαδή, κάπου το χάνανε, γίνανε λάθη. Ο Τζόουνς ήταν. Ο Τζόουνς, ναι. Επίσης, πολλά ανεβάσματα του Βαλένσια. Ναι. Αργούσε να γυρίσει, έβγαινε εκεί ο Τζόουνς. Έπεφτε ο Τζόουνς και γινόταν μαζί. Λίγο, ναι, εντάξει. Ο Πογκμπά κάκιστος και απαγορεύεται σε τέτοιο επίπεδο να σηκώνει τα χέρια έτσι και να πάρει κεφαλιά. Δεν απαγορεύεται. Δεν φταίει ο Πογκμπά. Άκου εδώ. Ο Πογκμπά δεν φταίει. Ο Πογκμπά είναι μαύρος. Οι μαύροι νοητικά στο ποδόσφαιρο είναι χαμηλότεροι. Εντάξει, άμα το πάμε έτσι τώρα, εντάξει. Ο Πογκμπά έπρεπε να χρεωθεί από το Μουρίνιο να πιάσει κάποιο παίχτη. Επειδή όμως ο Μουρίνιο παίζει ζώνη στα στημένα, ο Πογκμπά πήγε στο ένα μαρκάρισμα και μετά άλλαξε μαρκάρισμα σε παίχτη την ώρα που η μπάλα έκανε καμπύλη. Ευνηδιάστηκε γιατί η τακτική του Μουρίνιο στα στημένα είναι λάθος. Ο Κόντε παίζει μάν του μάν στα στημένα. Δεν έχει ναι, πάρει η Chelsea γκολ στον αέρα από, από τα μάν του μάν. Ναι. Ζλάταν για ένα ακόμα μάτς έδειξε την ποιότητά του. Δηλαδή για αυτό το γκολ που έβαλε στο τέλος φάνηκε πόσο ποιοτικός είναι. Το γκολ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Είναι δύσκολο γκολ. Τελείωσε με κεφάλι. Ναι, τεράστιο. Ναι. Μ' άρεσαν οι αλλαγές του Μουρίνιο και ο Μάτα και ο Ρούνεϊ. Αλλά ο Φελαϊνί ειδικά, ο οποίος λιδωρήθηκε πολύ από τον κόσμο και από τον κόσμο της ομάδας, ο Μουρίνιο τον πίστεψε και δικαιώνεται. Όσο έπαιξε ο Φελαϊνί ήταν καλύτερος και από τον Πογκμπά όσο έπαιξε. Εσύ, ο Φελαϊνί είναι υπερχρήσιμος, είναι λεξικέρα, μαζεύει τα πάντα. Απλά άκουσε πολλά. Μετά από αυτό στην Everton άκουσε πολλά, γι' αυτό ναι. Το λέω. Ναι. Αλλά Μουρίνο το στήριξε και στο προηγούμενο μάτς πήγε τον αγκάλιασε στον πάγκο. Μπράβο. Δηλαδή δείχνει πολλά αυτό. Ότι το στηρίζει σαν παίκτη του είχε βάλει την ψυχολογία. Δεν και μπορεί να κρατήσει σαν το Βεγγέρ αποτέλεσμα. Ναι. Και κάτι τελευταίο που άκουσα πριν, η ρήτρα του Γκάρι ήταν 5 εκατομμύρια και έφυγε στα 3,7. Ναι, ρε.
Θέλω να πω έτσι έπρεπε να γίνει μεταγραφή, ρε φίλε. Απλά ο Σαββίδη είναι ότι ο παίκτη. Ξέρετε τι παθαίνετε, ρε παιδιά. Μπαίνετε σε ένα site, τα βλέπετε και τα ξέρω, τα μάθα τώρα. Πόσο πουλήθηκε. Τώρα τι να σα πω. Τι να σα πω. Έτσι έπρεπε να γίνει μεταγραφή. Ρε πε μα πώ. Νομίζω τα είπα. Δεν είπε τίποτα. Έτσι έπρεπε να γίνει μεταγραφή. Κάτω από τη ρήτρα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και ένα να σου πω, έτσι έπρεπε να γίνει μεταγραφή. Έλα τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα τώρα τα κάτω από το τραπέζι, μπες τα μαχης κόλλο. Πού να πω. Πρώτο τελευταίο. Άμα θες να τα πω. Έτσι έπρεπε να γίνει μεταγραφή. Δεν είναι αυτό απάτη. Πάμε, πάμε για να φύγουμε, δεν έχουμε έγκαιρη στο πρωί. Πάμε, ναι. Α, τελειώσαμε. Έτσι έπρεπε να γίνει μεταγραφή. Πώς θα γίνει. Τέλος. Λοιπόν, σήμερα η Δίτζια μας πήδηξε κανονικά. Και κανονικά πρέπει να μας δώσει ένα χιλιάρικο. Να το μοιραστούμε, να το μοιραστεί το κανάλι και όλα τα κανάλια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν. Δεν έπαιξε καλά το γύρο. Όχι που... μόνο θα τα παίρνει η DGA, όταν είναι να τα δώσει, θα τα δώσει κιόλας. Γιατί εμείς ματώνουμε. Τρέχα διαφήμιση, φέρε διαφήμιση, πάρε, κάνε, ράνε. Έγινε ο κόλος μας σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά. Να είστε καλά. Γεια.